Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στα Άκρα, όπου απόψε φιλοξενείται ο κύριος Γιώργος Παξινός, καθηγητής ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών στο Ερευνητικό Κέντρο Νευροεπιστημών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, κυρία Φλέσσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε με τα προφανή ερωτήματα. Γιατί ασχοληθήκατε με τον εγκέφαλο και με τον αρουραίο? Γιατί ο εγκέφαλος, γιατί ο αρουραίος? Η μητέρα μου είχε ακριβώς την ίδια ερώτηση όταν της είπα ότι δουλεύω με αρουραίους. Και μου λέει, μα με ποντικούς μωρέ Γιώργο μου, ύστερα από τόσα χρόνια σχολείο. Με τον εγκέφαλο, γιατί είναι το όργανο που αν αντιληφθούμε πώς λειτουργεί, πιθανώς να μπορέσουμε να βρούμε και κάτι για να διορθωθούν τα προβλήματα που έρχονται από τον εγκέφαλο, όπως η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, το Alzheimer's, ο παρκινσονισμός, η επιληψία. Υπάρχει δηλαδή το δέλεαρ, ότι να βρεθεί τι είναι ο λόγος που είναι μια ασθένεια και επίσης ένας τρόπος να καλυτερεύσει ή για να γιατρευτεί. Όσον αφορά τον αρουραίο, ο αρουραίος είναι κατεξοχήν το πειραματόζω που οι επιστήμονες επεξεργάζονται αυτές τις ερωτήσεις. Θέλετε να μας πείτε πώς γίνεται η χαρτογράφηση του εγκεφάλου και ζώων και ανθρώπων στο εργαστήριό σας με τον συνεργάτη σας, τον κύριο Charles Watson? 35 χρόνια είστε μαζί. Ναι, 35 χρόνια και επιτέλους αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ορισμένα μικροπράγματα για τον εγκέφαλο. Είναι πολύ περίπλοκο όργανο. Πώς το κάνετε, πώς χαρτογραφείτε, τη διαδικασία? Λίγο φαντάζομαι έχετε εγκεφάλους από ζώα και εγκεφάλους από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει και έχουν δωρήσει στην επιστήμη τον εγκεφαλό τους. Ακριβώς. Και αυτό το μεταθάνατο που παίρνουμε τον εγκέφαλο, τον κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες και μετά χρησιμοποιούμε διάφορες χρώσεις για να βρούμε πού υπάρχουν οι νευρομεταβιβαστές, οι υποδοχείς, τα ένζυμα. Και με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χάρτη για τον αρουραίο, μετέπειτα για τον άνθρωπο και να βρούμε τους σχετισμούς. Εμείς λειτουργούμε μόνο στον κανονικό εγκέφαλο που δεν έχει υποστεί ασθένεια ούτε από νευρολογική, ψυχιατρική, ψυχολογική, καρδιακή και έτσι άλλοι επιστήμονες. Έχουν το πρότυπο δηλαδή. Έχουν οι επιστήμονες το πρότυπο, τον εγκέφαλο αυτών που είναι υγιείς και μπορούν έτσι να κάνουν τη σύγκριση με τον άρρωστο, ας πούμε, εγκέφαλο, έτσι, αυτόν που έχει πρόβλημα. Ακριβώς, και μπορούν να βρουν τι δεν είναι καλός κείμενο σε έναν εγκέφαλο ανθρώπου που υποφέρει από παρκινσονισμό, παραδείγματος χάρη. Το εξής, 35 χρόνια χαρτογραφείτε τον εγκέφαλο. Τι σας έχει εντυπωσιάσει, κύριε Παξινέ, περισσότερο στις μελέτες σας και την έρευνά σας? Πιο πολύ με εντυπωσίασε πόσο παρόμοιος είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου με του αρουραίου και επίσης του πτηνού. Δηλαδή, επειδή απέχουμε πολλά χρόνια, δηλαδή διαχωριστήκανε τα είδη μας με τον αρουραίο 40 εκατομμύρια χρόνια, που ο κοινός μας πρόγονος ήταν εδώ και 40 εκατομμύρια χρόνια. Με τα πτηνά έχουμε κοινό πρόγονο κάπου εδώ και 400 εκατομμύρια χρόνια. Εν τούτης υπάρχουν πολλές παρομοιότητες μεταξύ μας. Ιδιαίτερα τα πτηνά, γιατί μέχρι τούδε ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν πράγματι διαφορετικός ο εγκέφαλος των πτηνών. Στην πραγματικότητα είναι και αυτή ένας από εμάς. Και βρήκαμε πολλές περιοχές στον εγκέφαλο που αντιστοιχούν στις περιοχές που γνωρίζουμε στον άνθρωπο και στα άλλα θηλαστικά. Να, και δηλαδή, αυτό ήταν εντυπωσιακό. Κάπου 180 περιοχές. Μάλιστα. Που
δουλέψαμε. Σε σύνολο, εσείς ανακαλύψατε 90 περιοχές, επιπλέον από όσες είχαν στα θηλαστικά ανακαλυφθεί. Ναι. Πόσες είναι δηλαδή αυτές οι κοινές περιοχές? Είπατε 180, δηλαδή σε τι ποσοστό? Στα πτηνά είναι περίπου 600 περιοχές και αυτό βέβαια βοηθάει στο ότι αυτοί που κάνουν πειράματα για να φτιάξουν ένα μοντέλο μιας ασθένειας στο πτηνό, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη, μπορούν να βρουν την αντιστοιχή. Ναι. Είχαμε και αυτή τη γρίπη των πτηνών που είχε ένα ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να το εξετάσουν ενδεχομένως, γιατί θα είχε πειράξει τον εγκέφαλο των πτηνών. Τα πτηνά είναι απόγονη των δεινοσαύρων. Ναι, ακριβώς. Αν αύριο συναντήσετε μια κότα, πέτε καλημέρα σε ένα δεινόσαυρο. Ναι, έχει μετενσαρκωθεί ένας δεινόσαυρος, έτσι. Και έχουν πολύ ωραίο εγκέφαλο. Δεν έχουν καλή φήμη. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι έχουν πρώτη τάξη εγκέφαλο. Απλώς δεν είχαν καλές δημόσιες σχέσεις τα πτηνά. Κοκορόμυαλος αναφέρεται σε έναν άλλο άνθρωπο όταν τον θεωρούν πως δεν είναι ικανός πνευματικός. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί νομίζαμε ότι τα πτηνά είναι ηλίθια? Γιατί είχε επικρατήσει αυτή η αντίληψη? Σχεδόν σε όλες τις γλώσσες θα βρεις κάτι άσχημο να υποθεί εναντίον του εγκεφάλου των πτηνών. Εν τούτης, τα πτηνά είναι ικανά να λύσουν προβλήματα που ορισμένα θελεστικά, παραδείγματος χάρη ο αρουραίος, δεν τα κατορθώνουν. Εάν εγκλωβιστεί ένα πτηνό και υπάρχει φαγητό έξωθεν, αμέσως έξω από το κλουβί του και υπάρχει ένα σύρμα, θα φτιάξει ένα αγκίστρι με το σύρμα, θα το πάρει στο ράμφος του και θα το χρησιμοποιήσει να φέρει μέσα στο κλουβί του το φαγητό για να εξυπηρετηθεί. Ο αρουραίος δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ αυτό. Δηλαδή χρησιμοποιούν τα tools, τα όργανα, τα εργαλεία. Επίσης μπορούν να πάρουν, θέλουν να σπάσουν ένα καρπό, ναι. Παίρνουν ένα βραχάκι και το ρίχνουν πάνω του. Τα πτηνά βέβαια, τα πιο ικανά είναι οι κόρακες της Νέας Ζηλανδίας. Γιατί το λέτε αυτό, για πείτε μας? Γιατί αυτά μελετήσανε και βρήκαν αυτά. Μάλιστα, τα καθόλου. Όλα αυτά τα έκαναν οι κόρακες, δηλαδή αυτές τις έξυπνες κινήσεις. Και ένας κόρακας της Αιγύπτου επίσης. Μάλιστα. Ναι. Τα κοράκια λοιπόν. Τα κοράκια είναι καλά. Να δούμε ο χιμπατζής πόσο καλός είναι και πόσο μοιάζει με τον άνθρωπο, γιατί μας είπατε νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Το υπενιχθήκατε δηλαδή. Σε τι διαφέρει ένας χιμπατζής από έναν άνθρωπο? Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ο χιμπατζής είναι κοντινότερος συγγενής σε εμάς παρά στο γορίλα. Μάλιστα. Και εμείς μπορούμε να πάρουμε μετέγγιση αίματος από ένα χιμπατζή. Έχει γίνει αυτό, δηλαδή άνθρωπος έχει πάρει, προφανώς γιατί το λέτε, αναφέρθηκε σε αυτό η Goodall, Jane Goodall, η οποία μελέτησε τους χιμπατζίδες και είπε αυτή ότι αν είσαι το κατάλληλο ομάδα αίματος, τότε μπορεί να πάρεις μετέγγιση από ένα χιμπατζή. Δηλαδή και οι χιμπατζίδες έχουν ομάδα αίματος, ρέζους θετικό, ρέζους αρνητικό. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχουν τα χέρια βεβαίως, τον αντίχειρα. Ναι. Ναι, ναι. Κοινό, ναι. Με τον άνθρωπο. Και όχι μόνο. Ο εγκέφαλος, δεν είναι εύκολο να βρεις ένα εγκέφαλο ενός χιματζή. Εγώ ήθελα να μελετήσω εγκέφαλο ενός χιματζή πριν ασχεθώ με τον εγκέφαλο του ανθρώπου, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψεις σε ένα εγκέφαλο άλλου πρωτεύοντος, όχι του ανθρώπου, γιατί οι συνθήκες που θα το περιλάβεις είναι πολύ πιο καλές. Ναι. Πρωτεύον, με συγχωρείτε για να μας ακούν οι φίλες και οι φίλοι και να καταλαβαίνουν, εννοείται το θηλαστικό το οποίο έχει χέρια αντίχειρα. Ακριβώς. Έχει, ναι, τον αντίχειρα. Ναι, δηλαδή που είναι οι πίθηκοι και επίσης οι ματζίδες, οι γορίλες και εμείς. Μάλιστα. Και έγραψα στο ζωολογικό κήπο του Σίδνη να μου δώσει την ευκαιρία να μελετήσω και να εξετάσω ένα εγκέφαλο με τα θάνατον. Μου απήντησαν ότι ευχαρίστως, αλλά δεν είχε πεθάνει ένας χιμπατζής στο ζωολογικό κήπο για μια δεκαετία. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ζουν, κύριε Παξινέ, οι χιμπατζίδες? Ζουν κάπου 30 χρόνια νομίζω σε εμάς. Αλλά τι συνέβη, 2 μήνες αφού το έλαβαν το γράμμα μου, 3 χιμπατζίδες πεθάνανε. Ευτυχώς δεν με υποψιαστήκαν εμένα. Ναι. Για ένοχο, έτσι, ότι τους είχατε οδηγήσει το θάνατο. Και μελέτησα τον εγκέφαλο ενός από αυτούς και βρήκαμε στο στέλεχος του εγκεφάλου. Στέλεχος, εξηγήστε είναι, μας. Ναι, από την νοτιαίο μυαλό και προς τα μπρος στο πρώτο τμήμα. Η ομοιότηση ήταν μεγάλη, δηλαδή δεν βρήκαμε διαφορές. Εκεί τι εδράζεται, τι υπάρχει στο στέλεχος? Είναι τα κέντρα που έχουν να κάνουν με την αναπνοή, με το καρδιοαγιακό σύστημα, επίσης με το να ενεργοποιείται ο υπόλοιπος εγκέφαλος
Και επίσης κέντρα τα οποία, εάν πάθουν βλάβη, πέφτουμε σε κατάθλιψη ή αν είναι υπερενεργά, σύμφωνα με μια θεωρία, μπορεί να δημιουργηθεί σχιζοφρένεια ή άλλα, αν χάσουμε ορισμένους νευρώνες που γίνεται ο άνθρωπος παρκινσονικός. Μάλιστα. Ζωτικές λειτουργίες λοιπόν, αλλά και το συναίσθημα, όπως το λέτε. Ναι, και η κατάθλιψη οφείλεται, τουλάχιστον τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα λειτουργούν σε αυτούς τους νευρώνες που πηγάζουν από εκεί και στέλνουν τους άξονές τους, τα πλοκάμια τους, στον πρόστιο λοβό και σε άλλα μέρη. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν χιμπατζίδες καταθλιπτικοί, μπορεί να πει κανείς. Το μόνο που ξέρουμε. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, υποθέτει κανείς ότι παρόμοια λειτουργεί εκεί. Αλλά ξέρουμε το εξής, γιατί έχουν γίνει μελέτες σε επιθήκους. Mm-hmm. Ότι εάν αφαιρέσεις το νεογέννητο από τη μητέρα του, τότε και οι δύο δεικνύουν κατάθλιψη. Που σε αυτούς είναι να πηγαίνουν στην άκρη, να χάνουν βάρος, να μην τρώνε αρκετά δηλαδή. Και να κινούνται έτσι. Και επίσης χρησιμοποιούν κραυγές που δεικνύουν ότι βρίσκονται σε στρες. Έχουν για αυτή ένα μεγάλο εγκέφαλο, 600 γραμμάρια στο χιματζή, ένα κιλό και 300 γραμμάρια στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο, στον άντρα και στη γυναίκα λίγο μικρότερος. Παρόμοια, σύμφωνα με το μέγεθος, η γυναίκα τίνει να είναι μικρότερη σε μέγεθος. Ναι, ναι. Και οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο μου σε μέγεθος θα έχει και μεγαλύτερη απαλάμη, μεγαλύτερο σηκώτη, μεγαλύτερο εγκέφαλο, όλα μεγαλύτερα. Δεν είπατε βέβαια ότι το μέγεθος σε αυτή την κατάσταση έχει να κάνει με την ευφία, γιατί καμιά φορά θεωρείται. Ναι, αυτό ότι... ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μπορεί να πει κάποιος, αν ένας μικρός όμως άνθρωπος έχει έναν μεγαλύτερο εγκέφαλο, αυτό σημαίνει ότι είναι πιο έξυπνος. Ή δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο εγκέφαλο. Ναι, στον άνθρωπο, γιατί έχει μελετηθεί και αυτό, οι σχέσεις μεταξύ ευφίας και μέγεθος του εγκεφάλου υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρή. Αλλά μεταξύ ειδών, όπως όταν έχεις το μισό εγκέφαλο, δεν θα βρεις άνθρωπο με μέγεθος του μισό του κανονικού ανθρώπου, ναι, ναι, βέβαια, που θα χιμπατζή, μπορέσει να βέβαια. Παρακολουθήσει την εκπομπή σας, που είναι ναι, πολύ καλή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Να δούμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στο γυναικείο εγκέφαλο και τον ανδρικό εγκέφαλο. Υπάρχει, κύριε Παξινέ, εκτός από το ότι είπατε ότι δεν είναι ελαφρύτερος, δεν είναι κοκορόμυαλες δηλαδή οι γυναίκες, επειδή έχουν ελαφρύτερο εγκέφαλο, είναι επειδή είναι πιο μικρόσωμες σε σχέση με τους άνδρες. Έχουμε κάποιες διαφορές στον γυναικείο εγκέφαλο και τον ανδρικό εγκέφαλο, έχετε βρει? Ναι, οι επιστήμονες από χρόνια έχουν μελετήσει τη διαφορά και... Και εμείς κάναμε δύο έρευνες εκεί για τον υποθάλαμο, σε ένα μέρος του εγκεφάλου που έχει να κάνει και με την σεξουαλική διάθεση. Και εκεί υπάρχουν ορισμένοι πυρήνες, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι στους άντρες. Τώρα, αυτοί οι πυρήνες είναι πιο εύκολα να τις δει κανείς στους αρουραίους. Μάλιστα. Εγώ είχα την ευκαιρία να μελετήσω για 3 χρόνια για το δοκτορά μου την σεξουαλική ορμή του αρουραίου, συν και ορισμένα άλλα πράγματα όπως την τροφή, διατροφή του, την επιθετικότητά του, την κινητικότητά του. Τι παρατηρήσατε, ναι, ότι, που καταλήξατε. Ναι, γενικά, δηλαδή, ότι ορισμένοι από τις πυρήνες, αν τους καταστρέψεις, χάνεται η συμπεριφορά του ασθενικού. Αν καταστρέψεις κάτι άλλο, θα χαθεί η συμπεριφορά του θηλυκού, αλλά είναι διαφορετική αυτή και ο εγκέφαλος φύσανται 2 επιδράσεις. Περιγεννητικός, ότι δημιουργείται το αρσενικό ή παραμένει θηλυκό, και μετέπειτα στην εφηβεία ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί ο αρσενικός ή ο θηλυκός εγκέφαλος εάν δώσει κατάλληλες ορμόνες. Το φύλλο είναι ορμόνες. Κύριε Παξινέ, μας είπατε νωρίτερα ότι ο πίθηκος στενοχωριέται, παθαίνει κατάθλιψη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αποχωρίζεται το μικρό πιθηκάκι τη μητέρα, παρατηρείται ότι υπάρχουν συμπτώματα κατάθλιψης. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η διαφορά ανάμεσα στα ζώα και τον άνθρωπο είναι η συνείδηση, αυτό που ονομάζουμε συνείδηση. Γιατί μας είπατε ότι, για παράδειγμα, ο χιμπατζής με τον άνθρωπο έχουν ένα πολύ παρόμοιο εγκέφαλο. Σε βαθμό, μάλιστα, μπορούμε ακόμα να πάρουμε και αίμα από χιμπατζή. Η συνείδηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και τα ζώα έχουν συνείδηση, τουλάχιστον, καταρχήν... Να πούμε τι είναι συνείδηση. Ναι, να πούμε τι είναι συνείδηση. Κανένας δεν έχει δώσει ένα επαρκή ορισμό της συνείδησης, αλλά η Susan Greenfield αναφέρθηκε ότι η συνείδηση είναι κάτι που έχουμε περισσότερο όταν είμαστε σε μια συζήτηση, παρακολουθούμε μια ομιλία. Είναι κάτι που χάνουμε όταν πάμε να κοιμηθούμε. Μάλιστα. Είναι κάτι που έχουμε λιγότερο όταν είμαστε έμβρια ή ακόμα και νεογέννητα.
είναι κάτι που χάνουμε όταν έχουμε Alzheimer's disease. Αυτή την έννοια λοιπόν και τα ζώα έχουν συνείδηση, ιδιαίτερα παραδείγματος χάρη ο χιμπατζής, στον οποίο αν προσθέσεις κάτι, ένα τσιρότο πάνω στο κούτελό του, θα χρησιμοποιήσει, στα μαλλιά του, θα χρησιμοποιήσει ένα καθρέφτη για να το βγάλει. Μάλιστα. Που καταλαβαίνει ότι. Έχει συνέστηση τι του συμβαίνει, δηλαδή. Αυτό σημαίνει συνείδηση. Στον καθρέφτη και όχι κάποιο άλλο. Αυτοσυνειδησία, δηλαδή ο εαυτό του. Ναι, ξέρει ότι είναι αυτό. Ναι, αλλά υποθέτει κανεί ότι όλοι οι πρωτεύοντες έχουν σημαντική αυτοσυνείδηση. Όσον αφορά για τα άλλα θηλαστικά, ο αρουραίος θετικά μαθαίνει, ξέρει πού θα λάβει ηλεκτροσόκ, ξέρει που. Το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει και το αποφεύγει. Το καταλαβαίνει πώς, εάν το έχει συμβεί μία φορά. Βέβαια, μία φορά. Αναγνωρίζει τη διαδικασία, δηλαδή. Ναι. Με μία φορά το μαθαίνει. Μάλιστα. Και ξέρει που θα βρει το φαγητό του και θα θυμηθεί πολλές τροφές που θα κάνει για να πάει σε ένα σημείο, σε ένα λαβύρινθο δηλαδή. Γιατί οι ψυχολόγοι μελετάνε τους αρουραίους λόγω του ότι υπάρχει παρομοιότης και στη συμπεριφορά, όχι μόνο με τον άνθρωπο, με στον εγκέφαλο που είναι, υπάρχουν ομοιότητες, αλλά με τον άνθρωπο και στη συμπεριφορά. Γι' αυτό τη μελετάνε πολλοί ψυχολόγοι. Σαν ψυχολόγος, εγώ αρουραίος μελετούσα. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει περισσότερες ευαισθησίες, περισσότερη συνείδηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πώς το εξηγούμε αυτό, δηλαδή τι σημαίνει ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη συνείδηση, έχει διαφορετικό φλοιό στον εγκέφαλο, έχει περισσότερες συνάψεις, είναι επειδή είναι μεγαλύτερος ο εγκέφαλός του, είναι όλα αυτά μαζί. Και όχι μόνο. Όλα αυτά είναι, επιπροσθέτως, οι νευρώνες στον άνθρωπο και όλους τους πρωτεύοντες, και δηλαδή στο χιματζή και στο πίθηκο, είναι διαφορετικοί από ότι στον αρουραίο, στη φάλαινα, στην αγελάδα. Είναι πολύ μικρότεροι σε μέγεθος, αλλά πολύ πολυπληθείς σαν αποτέλεσμα. Γιατί στην ίδια χωρητικότητα θα μπορέσεις να βάλεις πολύ περισσότερους μικρούς νευρώνες παρά μεγάλους νευρώνες. Και αυτό φαίνεται πως εξυπηρετεί στο να γίνεται οι σκέψεις πιο σύνθετη. Ναι, πιο σύνθετη παρά να έχεις μεγάλους νευρώνες όπως έχουν τα τροκτικά, παραδείγματος χάρη. Ναι. Με το χιμπατζή. Ο χιμπατζής είναι σαν και εμάς. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι κάνει έρευνες και είπα ξανά ο χιμπατζής. Ναι, όχι, εννοώ για τους νευρώνες που έχει. Ναι, ναι. Κάτι, πάντως υπάρχει μια διαφορά. Ναι, υπάρχει μια διαφορά, ναι. Και ο χιμπατζής τουλάχιστον μπορεί να καταλάβει την διαφορά μεταξύ το παιδί χτύπησε την μπάλα στην Αγγλική. Αυτά είναι ακριβώς οι ίδιες φράσεις. Το παιδί χτύπησε την μπάλα, η μπάλα χτύπησε το παιδί. Καταλαβαίνει το πιο τι συμβαίνει. Αν του δείξει μια φωτογραφία. Καταλαβαίνει και το ένα και το άλλο. Ναι. Καταλαβαίνει και σου δείχνει τη φωτογραφία. Ναι, καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει, επίσης μπορεί να μάθει μέχρι 3.000 λέξεις αυτούς δηλαδή, που εκπαιδεύσανε. Δηλαδή δεν είναι μικρό το λεξιλόγιο. Τους διδάσκουμε εμείς τους ιμαντζίδες. Μόνοι τους θα βρίσκανε ορισμένες κραυγές. Ορισμένες χειρονομίες. Αλλά δεν λένε τη λέξη, δεν μπορούν να πούν τη λέξη. Ή λένε και τη λέξη. Δεν έχουν την ικανότητα. Ο παπαγάλος έχει την ικανότητα. Ο παπαγάλος έχει την ικανότητα, αλλά η έννοια του παπαγάλου τη λέει. Γιατί ρώτησα έναν συνεργάτη μου που δουλεύει με το τραγούδι των πτηνών, ότι αυτό που λένε δεν είναι, λέει, φιλοσοφία. Είναι σ' αγαπώ πολύ. Οι παπαγάλοι έτσι λένε. Δηλαδή και οι παπαγάλοι και τα άλλα πτηνά στην γλώσσα τους. Την έχει αποκρυπτογραφήσει τη γλώσσα, υπάρχει κάποιο. Ναι, και βλέπουν ότι όταν μια κραυγή τάδε, φεύγουν όλοι μαζί. Όταν είναι κραυγή τάδε, πάνε και όλοι μαζί. Δηλαδή ότι επικοινωνούν. Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ στα ζώα. Μάλιστα. Μας είπατε λοιπόν τι είναι συνείδηση. Μπορέσαμε έτσι λίγο να την προσεγγίσουμε. Λίγο. Τι είναι το πνεύμα, κύριε Παξινέ? Το πνεύμα. Αυτό που ονομάζουμε πνεύμα, ψυχή, ο νους. Ναι. Πάμε στο πνεύμα, ναι, ναι. Και το νου. Τι έχω είναι? Μια εύκολη απάντηση σε αυτό. Δεν υπάρχει εκτός σαν. Δεν υπάρχει πνεύμα, ούτε νους. Δεν υπάρχει ούτε νους. Εκτός, εγκέφαλος υπάρχει και ο νους είναι απλώς η σύνθεση της ενέργειας των νευρώνων. Δηλαδή η σχέση μεταξύ συμπεριφοράς και εγκεφάλου, υποθέτουν πολλοί νευροεπιστήμονες, είναι ένα προς ένα. Δηλαδή, αν πάθεις μια βλάβη σε ένα μέρος του εγκεφάλου, αντίστοιχα θα υπάρξει μια βλάβη στη συμπεριφορά. Αυτό το βλέπουμε βέβαια με ατυχήματα, ίσως και με τα ασθένειες, όταν έρθει η Alzheimer's, που υφίσταται ο εγκέφαλος
αλλίωση, εκφυλισμό. Εκφυλισμό, παρόμοια εκφυλίζεται και η συμπεριφορά. Πρώτα φεύγει βέβαια το μνημονικό, δεν μπορεί να συγκρατήσει καινούργιες πληροφορίες, όλο και λιγότερο. Και επίσης, όταν, αν έχεις αμφιβολία, αν είναι ο εγκέφαλος και μόνο ο εγκέφαλος, και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ότι δεν υπάρχει φάντασμα, γιατί οι ψυχολόγοι χάσανε την έννοια ψυχή, δηλαδή δεν χρησιμοποιούν την έννοια ψυχή οι ψυχολόγοι. Από το 1930 έχουν χρησιμοποιήσει. Ας λέγονται ψυχολόγοι. Λέγονται ψυχολόγοι. Την ψυχή δεν τη χρησιμοποιούν. Θεωρούν ότι υπάρχει ο εγκέφαλος. Και γιατί υπάρχει... μετά το 30 συνέβη, εσείς έχετε ναι, γιατί τότε, ψυχολογία. Ναι, τι συνέβη τότε, ναι, το 1930. Τότε αρχίσανε να μελετάνε πειραματικώς. Δεν έκαναν το introspection που κοιτάγανε μέσα τους αυτούς. Και την ενδοσκόπηση. Την ενδοσκόπηση. Αλλά αρχίσανε με πειραματόζα τότε. Και αν η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς είναι ένα προς ένα, τότε δεν χρειάζεται να επικαλεστείς ότι υπάρχει τίποτα φάντασμα μέσα στον εγκέφαλο. Δεν υπάρχει ψυχή λοιπόν. Δεν υπάρχει ψυχή. Και αν... Ούτε είναι η ενέργεια του εγκεφάλου. Μπορούμε να ονομάσουμε την ενέργεια του εγκεφάλου αν ψυχή. Αν το θέλετε, μπορεί να το ονομάσετε, αλλά ναι, ναι, οι ψυχολόγοι δεν το χρησιμοποιούν γιατί έχει επιβαρύνσει όρος ψυχή. Επίσης. Επιβαρύνσει είναι... συναισθηματικές, εννοείται, ηθικές. Και η μεταθάνατο ψυχή και ότι κάπως η ψυχή μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο. Κάτι που είναι, όπως τα βλέπω εγώ, παράλογο. Δηλαδή, ο εγκέφαλος είναι και μόνο το γεννητικό πρίκισμα, ναι, που έχουμε μεταξύ και από τον πατέρα μας. Και το δεύτερο είναι το περιβάλλον που είναι, λειτουργεί απαστολή. Πόσο περισσότερο είναι, ας πούμε, το DNA και το περιβάλλον, έχουμε κάποια αναλογία? Γεννιόμαστε ή γινόμαστε περισσότερο? Στην ευφυΐα, στο κομμάτι της ευφυΐας, στο θέμα της ευφυΐας. Ναι, ναι, σωστή ερώτηση. Και τα δύο έχουν, λειτουργούν και δεν μπορεί κανείς σήμερα να εξετάσει ποιο είναι που έχει περισσότερη επίδραση για το άλλο. Είναι δηλαδή ένα κράμα που δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις, αλλά μπορεί να βρεις σε εμάς, αλλά μπορεί να βρεις σε ενδείξεις γι' αυτό. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε? Ναι, η φύση έχει κάνει μια ευκολία στους επιστήμονες. Τους έδωσε τα μονοζυγωτικά δίδυμα, που είναι ακριβώς δίδυμα, ακινητικός, ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος χωρισμένος στα δύο, ας το πω σχηματικά. Ναι, μάλιστα. Είναι ακριβώς το ίδιο γεννητικό πρίκισμα. Τότε, αν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους, θα πρέπει να οφείλεται στο περιβάλλον. Υπάρχουν μονοζυγωτικά δίδυμα τα οποία διαχωριστήκανε όταν γεννηθήκανε και αναθραφήκανε σε διαφορετικούς χώρους. Μάλιστα. Ακόμα σε διαφορετικές χώρες. Τα χωρίσαμε δηλαδή, ναι, τα δύο παιδιά. Ναι. Που σημαίνει ότι μεγαλώνουν σε διαφορετική οικογένεια, σε διαφορετικές χώρες. Υπήρχε μία περίπτωση που ένας ήταν Ναζί στη Γερμανία και ο άλλος ήταν κομμουνιστής στην Αργεντινή. Μάλιστα. Ναι. Και το περιβάλλον λοιπόν. Άρα εδώ πέρα φαίνεται ότι το περιβάλλον έχει μεγαλύτερο ρόλο από το γεννητικό πρίκισμα. Ναι, αυτό είναι μια, δεν ξέρω αν είναι εξαίρεση, μάλλον εξαίρεση ήταν αυτή. Αλλά εν γέννη σχετικά δηλαδή με την ευφυΐα, αυτό που βρίσκουν ακόμα και σε μονοζυγωτικά δίδυμα τα οποία διαχωριστήκαν και είχαν διαφορετικό περιβάλλον, το αποτέλεσμά τους μετέπειτα, όπως μετριέται από την επίδοσή τους στα πανεπιστήμια, ότι είναι παρόμοια. Πιο μάλιστα, παρόμοιο που θα περίμενε κανείς από δύο που δεν είχαν το γενετικό πρίκισμα. Άρα σε αυτή την περίπτωση λέτε ότι είναι το DNA, είναι το γενετικό πρίκισμα κυρίως αυτό που είναι μεγαλύτερο και μπαίνει μπροστά, έτσι δεν είναι? Ότι θετικά το γενετικό πρίκισμα έχει σημαντικό ρόλο και πιθανώς να είναι μεγαλύτερο εάν βέβαια το περιβάλλον δεν είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί αν αναθραφεί το ένα παιδί σε ανέχεια εντελώς και δεν του παρέχουν τις ευχέρειες, τότε δεν θα αποδώσει όσο το. Θα είναι πιο, έχει πιο σημασία. Εξαρτάται πόσο διαφοροποιημένο είναι το περιβάλλον, βέβαια. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι η ευφυΐα. Η ευφυΐα δεν ξέρει κανείς τι είναι. Δηλαδή, πολλοί αναρωτιόνται τι έκανε τον Άινστάιν. Και ο εγκέφαλος του έχει ελεγχθεί από διάφορους νευροανατόμους. Οι επιστήμονες κάνουν πολλές φορές λάθη. Το καλό για την επιστήμη ότι είναι διορθώνει τον εαυτό της. Δηλαδή, βρίσκουν τα λάθη. Προχωράει έτσι ακριβώς ότι με το να ελέγχεις και να λες πιθανώς τούτο, πιθανώς τούτο, κάνεις μια υπόθεση. Υπόθηκε, παραδείγματος χάρη, για τον Λένιν από ένα μεγάλο επιστήμονα. Πολύ καλό επιστήμονα, το οποίο το εργαστήριο φτιάξε πιθανώς το πιο καλό παρασκεύασμα ιστού του εγκεφάλου του ανθρώπου, το οποίο το μελέτησα εγώ μετέπειτα. Το 1927 αυτός μελέτησε αυτό τον εγκέφαλο και τον πήρα εγώ μετέπειτα μαζί με ένα συνεργάτη μου στη Γερμανία. Πολύ καλή εργασία έχουν κάνει αυτοί.
τους θαυμάζω, αλλά αναφέρθηκε ότι ο Λένιν, το εγκέφαλος του Λένιν, είχε κάτι μεγαλύτερους νευρώνες σε ένα σημείο. Τεράστιο λάθος. Δεν ξέρουμε πού οφείλεται η ευθεία. Κανείς δεν ξέρει και ό,τι λένε τούτη στιγμή για... είναι υποθέσεις. Μάλιστα. Άρα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Σωστά. Αλλά θέλω να πω ιδιαίτερα για τούτο ότι η ευθεία οφείλεται και μόνον είτε στη δομή είτε στη χημική κατάσταση του εγκεφάλου, διασυνδέσεις του εγκεφάλου, κάτι φυσικό, τίποτα άλλο. Και αλλά... το περιβάλλον, βέβαια, φαντάζομαι, ή όχι. Μία και το περιβάλλον θα ενεργήσει απάνω σε αυτό. Βεβαίως. Ναι, ναι. Θα έχει επίδραση είτε στις πολλές συνάψεις, έτσι δεν είναι. Σωστά. Στις πολύπλοκες διαδρομές, όσο περισσότερα ερεθίσματα δέχεται ένας άνθρωπος, τόσο αναπτύσσεται το εγκέφαλό του, έτσι δεν είναι. Σωστά. Αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι. Δηλαδή, εκεί βρίσκεται η απάντηση. Αλλά δεν την ξέρουν οι επιστήμονες σήμερα. Για την ευθεία, δηλαδή τι είναι που κάνει. Ορισμένοι έχουν αποφανθεί ότι πιθανώς το pH του εγκεφάλου έχει να κάνει με αυτό και κατά μια καλή σύμπτωση αναφέρονται ότι πιο οξύ το pH του εγκεφάλου είναι και πιο εξυπνάδα. Εύκολο να το θυμόμαστε έτσι. Να. Αλλά δεν ξέρω και πώς μπορείς να κάνεις οξύ το pH ενός εγκεφάλου. Ναι, δεν θα του ρίξεις οξύ. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά πώς μπορείς τότε να αναπτύξεις την ευφυΐα ενός παιδιού, αν δεν ξέρουμε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να κάνει κάποιος γονιός. Πολλά. Το περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον. Πρώτον, να μην καπνίζει η μητέρα. Μάλιστα. Εννοείται ότι εγκυμονούσε. Και μετέπειτα να μην καπνίζει μπροστά του, δεν είναι κοντά του. Φαντάζομαι να μην καπνίζει, να μην πίνει επίσης αλκοόλ, εννοείται να μην κάνει χρήση ουσιών ή όχι. Το αλκοόλ είναι νευροτοξίνη. Λοιπόν, το δικό μας το σώμα που αποφαίνεται για τα πράγματα αναφέρεται ότι ένα ποτό είναι το μέγιστο που θα πρέπει να ημερεσίως. Για την εγκυμονούσα πάντως καλό είναι να αποφεύγεται, φαντάζομαι. Δεν κάνει κακό. Ναι, σωστά, ναι. Πιθανώς το έμβριο να παίρνει αρκετά από το περιβάλλον του, χωρίς δηλαδή να έχει ιδιαίτερα να κάνει εξάσκηση ιδιαίτερα για να παρέχει καλύτερη αιμάτωση. Να είναι παντού ήρεμη, να μην έχει ορμόνες του στρες, φαντάζομαι. Αυτές θα είναι άσχημο πράγμα για το παιδί. Ναι, στους αρρωστούς που το έχουν ελέγξει αυτό, βρίσκουν ορισμένες αλλαγές που συμβαίνουν. Στον εγκέφαλο. Ναι, στο συμπεριφορά μετέπειτα των ώρων που ελέγχουν. Στον εγκέφαλο είναι πιο δύσκολο να τις αποδείξεις. Ναι. Πάντως συνδέεται η συμπεριφορά με τον εγκέφαλο, όπως λέγαμε πριν. Δηλαδή η υπερβολική έκρηξη κορτιζόλης, ας πούμε, που είναι η ορμόνη του άγχους, φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια συνέπεια στον εγκέφαλο του εμβρίου. Ναι. Τώρα για τους αρρωστούς το έχουν ελέγξει αυτό, για τον άνθρωπο βέβαια δεν μπορεί να κάνει τέτοια. Όχι βέβαια, δεν είναι και ηθικό. Να ελέγξεις τέτοιες καταστάσεις. Αλλά εν γένεια, να αποφεύγει είτε τα ναρκωτικά και το νικοτίνη δηλαδή και τα φάρμακα ακόμη. Βέβαια, αντεδεικνύονται για αγκυμονούσεις πολλά από αυτά ήδη και να προσέχουν αυτά. Όταν γεννηθεί μετά είναι το περιβάλλον που έρχεται, το υπόλοιπο περιβάλλον. Και περιβάλλον υπάρχει και στην μήτρα βέβαια. Μάλιστα, φυσικά. Το πρώτο περιβάλλον. Το πρώτο περιβάλλον, ναι. Και μετέπειτα είναι το παιδί να ερεθίζουν πνευματικώς. Να δέχεται δηλαδή διαρκώς ερεθίσματα, γνώσεις, επαφή με την τέχνη, τα βιβλία, με τη μουσική, βιβλία να το διαβάζουν. Αυτό είναι για να αποκτήσει το λεξιλόγιο, γιατί όσο πιο νωρίς έχει τα εργαλεία, που είναι διανοητικά εργαλεία, τόσο πιο καλά θα είσαι σε θέση να απορροφήσεις καλύτερα τις πληροφορίες μετέπειτα. Ο επιστήμονας μπορεί να ξεχωρίσει τον εγκέφαλο ενός ευφυούς ανθρώπου και ενός μη ευφυούς. Είπατε ότι είχαν γίνει κάποιες μελέτες για τον Αϊνστάιν, ότι έχουν γίνει και λάθη, ότι για τον Λένιν κάποιος επιστήμονας τον οποίον σέβεστε είχε πει ότι έχει μεγαλύτερους νευρώνες. Μπορεί να ξεχωρίσει ένας επιστήμονας έναν έξυπνο εγκέφαλο? Όχι, και αυτό νομίζαν εδώ και 100 χρόνια οι φρενολόγοι ότι μπορούσαν, όχι μόνο εξετάζοντας τον εγκέφαλο, αλλά εξετάζοντας επίσης και το κρανίο από έξω και ότι σύμφωνα με τις εξοχές του κρανίου, αντίστοιχα ο εγκέφαλος σπρώχνει ή πιέζεται και βρίσκανε ότι η ευφυΐα ήταν εδώ στο μέτωπο, ότι η δημοκρατικότητα, γιατί ήταν τότε στη Γαλλία, ήταν δημοκρατική και μη δημοκρατική και ήταν σε ένα ορισμένο σημείο. Επιστήμονες αυτά τα λέει. Ναι, επιστήμονες. Δυστυχώς η επιστήμη δεν πάει πάντα μπροστά. Και αποδείχτηκαν ότι ήταν λανθασμένοι και απορρίφθηκε, δεν πιστεύει κανείς
πλέον σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ένας από αυτούς, ένας άλλος επιστήμονας, του έπαιξε ένα τρίκ. Του λέει, αυτός ο εγκέφαλος είναι από τον τάδε, ένα μεγάλο γιατρό. Στάζει τον εγκέφαλο και άρχισε να τον ημνεί τον εγκέφαλο. Και τελικά ήταν από τον ντόπιο άνθρωπο που ήταν μη έξυπνο. Ήταν ένα ντόπιο άνθρωπο που είχε δυσκολία στην ευφυΐα. Δηλαδή δεν μπορούν να πούνε, ακόμα και τώρα οι επιστήμονες, εάν αυτός ο εγκέφαλος ανήκε σε ένα πρόσωπο που ήταν πολύ έξυπνο. Πρέπει σε κάποια σημείο να τα καταφέρουν. Θα πρέπει, ελπίζουμε. Πιστεύετε ότι θα καταφέρουν στο μέλλον, να βρουν, καταλαβαίνουν. Τουλάχιστον ορισμένους από τους παράγοντες. Αλλά να σκεφτείτε, αν έχουμε 2.000 διασυνδέσεις στον εγκέφαλο, 200 νευρομεταβιβαστές, χιλιάδες υποδοχής, είναι το μείγμα αυτών. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, έχεις πολύ από τούτο και λίγο από εκείνο, αλλά είναι και τι ισορροπία υπάρχει εκεί που θα ευνοήσει. Και αυτή η ισορροπία, είναι και διαφορετικό το του ανθρώπου, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και αυτοί, βέβαια, οι μετρεβαστές και τι γονίδια εκφράζονται στον εγκέφαλο, δεν είναι μόνο από γεννητικής κληρονομιάς, αλλά επίσης από το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον μπορεί να ενεργοποιήσει ή να καταστήλει ορισμένα γονίδια. Και έτσι επηρεάζεται το τι εκφράζεται, τι γονίδια εκφράζονται στον εγκέφαλο από το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει μία προδιάθεση κατάθλιψης ή μία προδιάθεση σχιζοφρένειας μπορεί, αν βρεθεί μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, αυτό να μην εκδηλωθεί, αυτή η προδιάθεση. Ναι, λοιπόν, αυτό πράγματι υπάρχει μία απάντηση από την επιστήμη σε αυτό το πράγμα. Δεν απαντάει η επιστήμη σαφώς πολλές φορές, ελάχιστα. Αλλά σε αυτή την ερώτηση μπορεί να υποθεί το εξής. Τα μονοζυγιωτικά δίδυμα, ξανά, εάν το ένα είναι σχιζοφρενής, αν εγώ είμαι σχιζοφρενής, πιθανότητα ότι το δίδυμό μου, ο αδερφός μου, είναι σχιζοφρενής, είναι 50%. Τεράστια επιβάρυνση. Εντάξει. Γιατί η σχιζοφρένεια είναι 1% ανά τον πληθυσμό. Αλλά το περιβάλλον πόσο μπορεί να βοηθήσει? Δεν είναι όμως 100%. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον έχει το άλλο 50. Έχει το άλλο 50. Αν ζείτε σε διαφορετικά περιβάλλοντα, βέβαια, έτσι. Το περιβάλλον είναι πάντα διαφορετικό. Εάν είμαστε εμείς στην κοιλιά της ίδιας μάνας και εκείνος ήταν απάνω από μένα, εγώ πιθανώς θα υπέστη. Επάνω. Δηλαδή τα παιδιά έτσι που είναι. Αν ήσασταν από κάτω. Δεν έχει σημασία, δεν ξέρω ποιος ευνοείται, αλλά δεν αποκλείεται να το ένα. Πολλές φορές το βάρος του ενός είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν. Μάλιστα. Ευνοείται το ένα περισσότερο από το άλλο. Αλλά εάν εγώ, η φίλη μου, η αγάπη μου με απέρριψε και εκείνο δεν τον απέρριψε, μπορεί να λειτουργήσει δυσμενός προς εμένα και να εκφράσω αυτή τη διάθεση που είχα κληρονομικός και να μην την εκφράσει ο μονοζυγωτικός αδερφός μου. Αντίστροφα, βέβαια, αν έχω μια εμπειρία αρνητική αρχικώς, μπορεί να σκυλαγωγηθώ και να μπορέσω να αντέξω κάτι αργότερα στη ζωή. Άρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρουμε, αυτό που είναι το πρόβλημα για την νεολαία είναι ότι πολλοί πειραματίζονται με το κάναμπις, με την μαριγουάνα, που σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, ορισμένοι από αυτοί που πειραματίζονται, που έχουν την προδιάθεση να γίνουν σχιζοφρενείς, να βγουν σχιζοφρενείς, αυτό έρχεται σε αυτούς. Μάλιστα. Δηλαδή είτε νωρίτερα, είτε έρχεται που πιθανώς να την αποφεύγανε. Λοιπόν, δηλαδή η χρήση ινδικής κανάβεως μαριγουάνας, λέτε ότι όταν γίνεται από νέους ανθρώπους, στην εφηβεία, λόγω χάρη, μπορεί να δώσει το έδαφος εκείνο ώστε να προκύψει σχιζοφρένεια, να εκφραστεί σχιζοφρένεια. Να εκφραστεί μια προδιάθεση η οποία άλλος μπορούσε να μην. Μόνο σχιζοφρένεια ή κατάθλιψη ή και κάτι άλλο, διπολική διαταραχή ή κάποια ψυχασθένεια εν γέννη. Ναι, σε αυτό αναφερθήκαν, σε αυτή τη μελέτη που ξέρω εγώ είναι σε αυτό. Για τη σχιζοφρένεια. Για τη σχιζοφρένεια. Αλλά βέβαια οι νέοι χρησιμοποιούν μιμώντες τους γέροντες που καπνίζουν εδώ πάρα πολύ και δίνουν το κακό παράδειγμα. Είστε πολύ του αντικαπνιστικού αγώνα, από ό,τι βλέπω, έτσι, και έχω καταλάβει. Είστε εναντίον του τσιγάρου απολύτως.
Κοιτάξτε, το αν καμίζει κανείς ή όχι δεν είναι η θέληση δικιά του, είναι η κυβέρνησης. Εάν οι αφήσεις. Ο εγκέφαλός του έχει μια συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Παξινέ. Ορισμένοι μπορεί να έχουν προδιάθεση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη προδιάθεση να έχει 60% από τους άντρες να καμπίζουν στην Ελλάδα και στην Αυστραλία 13%. Μάλιστα. Δηλαδή και ακόμη οι Αυστραλοί Έλληνες την καμπίζουν. Είναι το περιβάλλον, είναι η κυβέρνηση. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να μην υπήρχαν οι αφήσεις ή να υπάρχουν τώρα αφήσεις που να αναφέρονται στα προβλήματα. Να μην επιτρέπετε το κάπτισμα καταρχάς στους κλειστούς χώρους. Εγώ και ένας φίλος μου εγγράψαμε στα μουράγια της Ιθάκης στροφές, κάπνιζε μέχρι το έμφραγμα. Ωραία ιδέα. Εξαιρετική βρίσκω έτσι, τη λύση αυτή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε προηγουμένως και δεν ήθελα να σας διακόψω ότι η επιστήμη δεν πηγαίνει πάντοτε μπροστά. Γιατί το είπατε αυτό, από τι εξαρτάται να πηγαίνει μπροστά η επιστήμη? Η επιστήμη ανοιχνεύει. Μάλιστα. Και γίνονται υποθέσεις. Μάλιστα. Και πολλές φορές είναι μόδα. Ότι λες ναι τούτο, κάτι και πάνε όλοι προς αυτή την ίδια κατεύθυνση και δεν είναι... Μπορεί να παρασυρθεί δηλαδή πολλές φορές η επιστημονική κοινότητα από μία ανακάλυψη εννοείται. Και να πας προς τα πίσω τελικά. Ναι, και να μπορείς βέβαια. Και έχουν από τα θετικά από τα 20 πειράματα, θετικά. Το ένα είναι λάθος. Τα πορίσματά τους. Θετικά. Είναι η στατιστική που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες. Να. Εσείς είστε καχύποπτος γενικά, με την καλή έννοια εννοώ, είστε πολύ επιφυλακτικός απέναντι στις έρευνες και τα πειράματα. Δηλαδή, εξετάζετε με πολύ προσοχή αν έχει γίνει καλή δουλειά και έχουμε φτάσει σε αυτά τα συμπεράσματα. Τα πειράματα δικά μου προσπαθώ και όταν. Προφανώς, ναι, αλλά διαβάζετε και δουλειές άλλων, αυτό λέω. Δουλειές άλλων. Είμαστε πάντα οι επιστήμονες είναι σκεπτικιστές. Δηλαδή, τίποτα δεν μας ευχαριστεί περισσότερο παρά να βρούμε κάποιον που έχει μεγάλη φήμη και έχει πει κάτι και να είναι λάθος. Ευχαριστιόμαστε να το κατεβάσουμε κάτω. Αυτό είναι η επιστήμη. Δεν είναι θρησκεία η επιστήμη. Είναι το αντίθετο της θρησκείας. Δεν είναι πίστης. Είναι μη πίστης αν και υπάρχει ένδειξης. Αυτό είναι η επιστήμη. Αμφισβητής αν και βλέπεις ότι έτσι σου δείχνει τα δεδομένα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Και δεν είναι τίποτα πιο σημαντικό για ένα επιστήμονα παρά η φήμη του. Δηλαδή να μην χάσει την εκτίμηση που μπορεί να έχει ή μπορεί να αποκτήσει στα μάτια των ανθρώπων που δουλεύουν στην ίδια περιοχή. Μάλιστα. Τίποτα πιο σημαντικό για αυτούς. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν επιστήμονες που και πολλοί υπάρχουν που δεν είναι και τόσο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά οι περισσότεροι είναι αυτοί. Ένα ισχυρό εγώ, ένας εγωισμός, με την καλή έννοια. Ναι, εγωισμός ότι δεν θέλεις να φανείς ότι δεν έκαμε καλά την εργασία σου. Ή θέλεις να δείξεις ότι δεν την έκανε καλά ο άλλος. Είναι ότι και αυτό πολύ θέλεις... ανταγωνιστικό, ναι, αυτό ανταγωνιστικό. Έτσι, δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι πίστη η επιστήμη. Ναι, ναι. Βέβαια, μερικές φορές ενδέχεται να παρασυρθείς επειδή θέλεις να καταρρύψεις τη θεωρία του άλλου σε λάθος συμπεράσματα. Και να έρθει κάποιος άλλος και να πει λάθος έκανε η Φλέισα που ήθελε να χτυπήσει τον Παξινό. Και μετά ο ένας να χτυπάει τον άλλον και κάπως έτσι πηγαίνει μπροστά η επιστήμη από ό,τι λέτε. Αλλά μήπως όμως μερικές φορές αυτό δεν είναι και ο κατάλληλος τρόπος? Όχι, ανταγωνισμός είναι ο κατάλληλος τρόπος και υπάρχει ένα check. Ανταγωνισμός για να μπορέσεις να κάνεις κάτι καλύτερο από τον άλλον. Όχι να αποδείξεις ότι ο άλλος έχει άδικο. Αν έχει άδικο, θέλεις να το αποδείξεις. Πώς το καταλαβαίνεις ότι έχει άδικο? Ψάχνεις δηλαδή τη θεωρία αυτή η οποία. Επαναλάβεις. Καινούρια. Μάλιστα. Επαναλάβεις τα δεδομένα του. Να βρεις τα δεδομένα. Η επιστήμη... Το έχετε κάνει εσείς αυτό με ανθρώπους? Όχι, πάντα το κάνουμε για να βρούμε κάτι καλύτερο εμείς. Όχι πάνε να τον εξηλώσουμε τον άλλον. Αλλά να... Το τσεκάρετε πάντως. Ναι, το τσεκάρουμε γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί κάθε δημοσίευμα είναι σαν και να είναι ένα τεχνικό πράγμα που το χρησιμοποιείς εσύ. Σαν τεχνική για να πας λίγο το παραπάνω. Βέβαια. Δεν μπορείς να βασιστείς σε κάτι που είναι λάθος. Ναι. Αυτό εννοείται, έτσι δεν είναι? Ναι, και εκεί που πάμε να επαναλάβουμε τα δεδομένα τα δικά του, που προχωρήσουμε παραπάνω, βρίσκουμε ότι δεν τα καταφέρουμε. Τότε ευχαριστούμαστε ακόμα παραπάνω. Και, οπότε λέτε κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι θα βρούμε και από εκεί. Το ζήτημα είναι ότι η επιστήμη έχει και το ακόλουθο check. Ότι για να δημοσιεύσει κάτι πρέπει να ελεγχθεί από την ομάδα που ελέγχουν στο περιοδικό που δημοσιεύεις. Και αυτοί είναι στην τομέα το δικό σου. Και θα κοιτάξουν να δω αν έκανες καλή δουλειά. Έχεις επιτροπή αξιολόγησης δηλαδή. Βέβαια. Και αν αξίζει η μελέτη σου, κάνουν και αυτοί λάθη βέβαια. Αλλά έχει και αυτό το παραπάνω έλεγχο. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν ένας επιστήμονας ξεκινάει να κάνει μία έρευνα,
σκέφτεται ότι αυτό μπορεί να τον κάνει διάσημο στον κόσμο, ότι προσφέρει κάποιο αγαθό στην ανθρωπότητα, ότι το κάνει για να σωθούν οι άνθρωποι. Υπάρχει αυτό στη σκέψη του επιστήμονα? Θα επικαλεστώ πιθανώς τον άνθρωπο που έκανε την μεγαλύτερη ευεργεσία στην ανθρωπότητα, το Φλόρι, με τον Φλέμινγκ μαζί, που πήρε το Νόμπελ για την ανακάλυψη της πενικυλίνης. Και αναφέρθηκε ότι όταν δουλεύαμε εμείς για την πενικυλίνη, δεν είχαμε στο νου μας την υποφέρουσα ανθρωπότητα, τίποτα για αυτούς που είχαν πόνους. Ήθελαμε να δούμε τι συμβαίνει, τι σχέση υπάρχει στη φύση. Λοιπόν, οι περισσότεροι επιστήμονες ενδιαφέρονται για να βρούνε μία σχέση που υπάρχει στη φύση από ένα πράγμα με ένα άλλο πράγμα. Στην περίπτωση δικιά μας που δουλεύουμε για τον εγκέφαλο, κοιτάμε να μήπως ανακαλύψουμε ένα πυρήνα του εγκεφάλου που δεν τον είχαν δει άλλοτε οι άλλοι που ήρθαν πριν από μας, ή να βρούμε κάτι που αντιστοιχεί στον εγκέφαλο του ανθρώπου και στον εγκέφαλο του αρουραίου, έτσι που να μπορέσουν οι επιστήμονες μετά να κάνουν τα μοντέλα της ασθένειας στον αρουραίο ή στον ποντικό και να μεταφέρουν τις πληροφορίες τους στον άνθρωπο. Έτσι τους διευκολύνουμε να απλοηγηθούν από τον ένα εγκέφαλο στον άλλο. Αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Όχι αν θα λυθεί ο παρακυσιασμός. Αν λυθεί ο παρακυσιασμός, θα βρούμε κάποια λύση σε αυτό, θα ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δεν δουλεύει έτσι. Δεν θα υπερηφάνεια, γιατί βάλατε κι εσείς ένα λιθαράκι. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν είναι αυτό που μας κάνει να πάμε στο εργαστήριο. Το κίνητρο. Να σας πω πότε εμείς διασκεδάζουμε. Όταν ανακαλύψουμε ένα πυρήνα, ο συνεργάτης μου, Charles Watson, ο οποίος έρχεται και στην Ελλάδα, είναι και γνώσης ελληνικής, αρχαίας ελληνικής, και όταν ανακαλύπτουμε ένα πυρήνα, συμφωνούμε να δώσουμε πολλές φορές ελληνικά ονόματα, γιατί ταιριάζουν κιόλας. Και αυτός ξέρει το σαξόφωνο. Και όταν ανακαλύψουμε ένα πυρήνα, σταματάμε την εργασία και παίζει το σαξόφωνο. Δηλαδή αυτό μας ενδιαφέρει μας, αυτό είναι που μας ευχαριστεί, αν τα καταφέρουμε και βρούμε κάτι που δεν το είχαν δει πριν οι επιστήμονες. Δεν είναι ότι θα σώσουμε την ανθρωπότητα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που θαυμάζω για τους περισσότερους. Θαυμάζω την ειλικρίνειά σας, γιατί οι περισσότεροι επιστήμονες έχω την εντύπωση ότι ωραιοποιούν. Εγώ η ειλικρίνη ήταν ο Φλόρι. Δηλαδή, τι ειλικρίνεια αυτή. Κάποιος που σου έσωσε εκατομμύρια. Έσωσε κυριολεκτικά βεβαίως. Εκατομμύρια κόσμο. Ναι. Αποδεκατιζόταν τότε ο κόσμος. Το συναρπαστικό ταξίδι στον εγκέφαλο θα συνεχιστεί. Είναι ένας μεγάλος άγνωστος ο εγκέφαλος. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, λέει η σκηνοθέτης μας, κυρία Δέσποινα Χονδροκούκη. Επιστροφή σύντομα στα άκρα. Επιστροφή στα άκρα με τον καθηγητή ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών, κύριο Γιώργο Παξινό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, το εξής. Πόσο γνωρίζουμε τελικά, συνοψίζοντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τι ξέρουμε με σιγουριά και τι δεν ξέρουμε? Ανατομικώς ξέρουμε αυτό που λέγεται υπόφλοιο, δηλαδή το κάλυμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στους πρωτεύοντες άνθρωπο, χιματζή. Γνωρίζουμε κάτω από το φλοιό, τον το υποφλοιό μέσα. Τον έχουμε καταγράψει σχεδόν στην ίδια λεπτομέρεια όπως τον αρουραίο. Ο αρουραίος βέβαια έχει γίνει καλή δουλειά στον αρουραίο. Άρα το θέμα είναι ο φλοιός. Ο φλοιός. Τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου δεν τη γνωρίζουμε δηλαδή. Γνωρίζουμε λίγα. Γνωρίζουμε χάρη για το οπτικό σύστημα, το σφουτικό σύστημα, το κινητικό, την αφή, την ακοή, επίσης για τη γλώσσα. Γνωρίζουμε δηλαδή όταν κάποιος διαβάζει κάτι, όταν κάποιος ακούει κάποιον που διαβάζει, δεν διαβάζει ο ίδιος, διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ενεργοποιούνται και σε αυτά έχουν στο γίνει κόντς. Στο φλοιό αυτά. Στο φλοιό. Και σε άλλα μέρη, αλλά κυρίως στο φλοιό. Ναι. Δηλαδή είναι το πιο ανεπτυγμένο κομμάτι του εγκεφάλου ο φλοιός και από ό,τι φαίνεται από τα πρωτεύοντα, ο άνθρωπος έχει τον πιο ανεπτυγμένο φλοιό. Υπάρχουν πολλοί νευρώνες με πολλές διασυνδέσεις στο φλοιό και επεξεργάζονται
ήδη επεξεργασμένες πληροφορίες στον θάλαμο και νωρίτερα ακόμη. Δηλαδή σχεδόν όλες οι αισθήσεις πηγαίνουν μέσω του θαλάμου και επεξεργάζονται πρώτα και ο φλοιός είναι σαν και να είναι σύγκλητος του πανεπιστημίου. Μάλιστα. Που δεν πάει να κοιτάξει τις λεπτομέρειες, κοιτάει τα πιο σημαντικά. Μάλιστα. Εκείνο ο έρωτας, εγκατεστημένος, το μυστικό του έρωτα, κύριε Παξινέ. Γιατί ερωτευόμαστε, πώς ερωτευόμαστε? Θετικά, όχι με την καρδιά. Όχι γιατί, με την καρδιά. Ναι, γιατί αυτό είναι μια σοφιστία. Υπήρχε ένα πρόβλημα μεγάλο με τον Αριστοτέλη που αναφέρθηκε ότι η καρδιά, η καρδιοκεντρική θεωρία των αισθημάτων της ψυχής, όπως αναφερόταν, αλλά αυτό ήταν... Επηρέασε τους ρομαντικούς και τοποθέτησαν εκεί την έδρα του έρωτα, έτσι. Ναι, και μετέπειτα όμως, ακόμα και πριν, ο Ιπποκράτης αναφέρθηκε ότι από τον εγκέφαλο και μόνο από τον εγκέφαλο πηγάζουν οι αισθήσεις μας, τα αισθήματά μας, η χαρά, η λύπη μας, η κίνηση. Και ήταν πολύ μοντέρνα αυτή η σκέψη. Και τώρα δηλαδή μπορεί να την αναφέρει σε νευροεπιστημονικά συνέδρια. Και μετέπειτα ήταν βέβαια μετά τον Αριστοτέλη ο Γαλινός, ο οποίος αναφέρθηκε ότι ο Αριστοτέλης είπε μια ανοησία. Κάτι πολύ σκληρό να πει για τον Αριστοτέλη, βέβαια ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα στην επιστήμη, στην αρχαιότητα. Και αυτή η σκέψη που εδρεύει η αγάπη, ακόμα και στην εποχή του Σέξπιρ, πρόσφατα δηλαδή σχετικά. Ο Σέξπιρ στον Έμπορα της Βενετίας, η Πόρσια αναφέρεται, πού εδρεύει η αγάπη, ή στην καρδιά ή στο μυαλό. Και σε αυτό τώρα, χωρίς να το θέλουν, οι καρδιολόγοι ενεργήσαν εναντίον των συμφερόντων τους. Όταν μεταμοσχεύτηκαν οι καρδιές, αυτοί που πήραν την καρδιά δεν αρχίσαν να αγαπάνε τη γυναίκα του πεθαμένου και αυτό αποδεικνύει ότι η καρδιά δεν έχει να κάνει τίποτα με τον έρωτα. Συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι μια ταινία, αν την έχετε δει, με το Σον Πεν, συμβαίνει αυτό. Α, ναι. Εντάξει, είναι μια ταινία όμως. Η ζωή δεν μιμείται το σινεμά. Ναι, την τέχνη, έτσι είναι, έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Και γι' αυτό το λόγο, αν θελήσετε να στείλετε μια κάρτα του Αγίου Βαλεντίνου στο αγαπητικό σας, θα μπορούσα να σας προσφέρω ένα σχεδιάγραμμα του εγκεφάλου. Ναι. Τότε, αν ερωτευόμαστε με τον εγκέφαλο, εάν δεν υπάρχει ψυχή, εάν όλα εδράζονται στον εγκέφαλο, γιατί άρα υπάρχει λογική, ερωτευόμαστε λάθος ανθρώπους πολλές φορές, κύριε Παξινέ? Ναι, γιατί κάνουμε αυτό το λάθος? Δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στον έρωτα, όπως και δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση σε οποιοδήποτε άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή, και αυτό καταρχήν να ενισχύσω τη σκέψη σας αυτή, τα τραγούδια τα ελληνικά, σκεφτείτε, λέει αγάπη που έγινες δικό από μαχαίρι, κάποτε μου έδινες μόνο τη χαρά. Δεν μπορεί να απαρνηθεί την αγάπη. Ο εγκέφαλος είναι λάθος προγραμματισμένος, τι συμβαίνει, γιατί? Πώς αποφασίζει το λάθος πρόσωπο ο εγκέφαλος? Οι Άγγλοι αναφέρονται fall in love, δηλαδή πέφτεις εκεί, δεν είναι ότι το αποφασίζεις. Και μπορεί να αλλάξει αυτό, δηλαδή σε κάποιο σημείο, αλλά πολλοί που παραμένουν στην αγάπη η οποία δεν αρμόζει, δεν αξίζει για το πρόσωπο που αγαπάνε. Γιατί συμβαίνει αυτό, λέω, αυτό ρωτώ. Μα είναι αυτό σύμφωνο με το ότι δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Δηλαδή δεν αγαπάμε με λογική ότι αυτό το πρόσωπο είναι καλό για μας, θα το αγαπήσω. Αυτό το πρόσωπο δεν είναι καλό για μένα, δεν το αγαπάω. Στην αρχή σου φαίνεται καλό, αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια της λογικής τα οποία τα παραμερίζεις, που σημαίνει ότι υπάρχει μια άλλη βούληση. Δηλαδή μπορεί για κάποιον η λογική να σου λέει ότι δεν κάνει για σένα, αλλά υπάρχει μια άλλη δύναμη. Εντός αγωγικών, υπάρχει μια άλλη ενέργεια η οποία σε ελκύει, σε τραβάει στον άλλον. Τι είναι αυτό, ποια είναι αυτή η ενέργεια? Σας λέω ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί αυτόνομα και δεν είναι εμείς που επηρεάζουμε τον εγκέφαλο, αλλά ο εγκέφαλος εμάς. Στον έρωτα τουλάχιστον αυτό είναι πιο. Υπάρχει κάποια ένδειξη εκεί, πιο καλή. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε όμως με βάση το DNA ή το περιβάλλον. Δεν έχουμε ελεύθερη βούληση, σημαίνει ενώ καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για μας, εν τούτης τον αγαπάμε. Αυτό σημαίνει μη ύπαρξη βούλησης σε εσάς? Για μένα αυτό σημαίνει. Μα είναι πολύ ισχυρή η βούληση εδώ. Η θέληση είναι πάρα πολύ ισχυρή. Το να θέλεις τον άλλον, παρότι ο εγκέφαλος σου λέει, η λογική σου λέει ότι δεν κάνει για σένα. Μα η ερώτηση είναι, ποιος σε κάνει να θέλεις? Το ότι μπορεί να θέλεις, μπορεί να σ' αρέσει εσένα το τυρί και εμένα, αυτό λέω. Να μ' αρέσει το ψωμί. Δηλαδή είναι ένας εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος προγραμματισμένος λάθος. Ένα περιβάλλον που σε έχει προγραμματίσει να επιλέγεις λάθος ανθρώπους. Σύμφωνα και με το γενετικό πρίκισμα που είχες, αν το σκεφτείς ότι δεν έχεις ελεύθερη επιλογή ούτε και σε άλλα θέματα. Εάν
πετάξουμε ένα χαρτί, τούτο χαρτί από την Ακρόπολη, δεν μπορεί να πει ακριβώ πού θα πέσει. Όχι, αντί στον αέρα, αντί στην κίνηση με την οποία θα το πετάξει προ ποια κατεύθυνση, μπορεί περίπου να υπολογίσει. Ναι. Λοιπόν, έτσι κάνει και η ψυχολογία τη συμπεριφορά. Αλλά εδώ το χαρτί δεν λες ότι έχει ελεύθερη βούληση επειδή δεν ξέρει πού θα πάει. Παραδεχόμαστε το χαρτί δεν έχει ελεύθερη βούληση. Αφού τη βούληση την έχει εσύ που το ρίχνει το χαρτί. Το χαρτί από μόνο του δεν έχει ελεύθερη βούληση. Υπάρχει ο παράγοντα που λέγεται κατεύθυνση, άνεμο. Ναι. Θέλω να πω καταρχήν ότι το ότι δεν μπορεί να προειπεί όλη τη συμπεριφορά δεν έπεται ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση. Όπως δίνω το παράδειγμα με το χαρτί. Το χαρτί δεν ξέρει που θα πάει, αλλά δεν λες ότι έχει μυαλό το χαρτί και πάει εκεί που θέλει. Όχι, αλλά το ρίχνει ένας άνθρωπος το χαρτί. Ναι, ναι. Μην πάμε παραπέρα στο χαρτί. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ότι οι ψυχολόγοι όλο και πιο πολύ μπορούν να προειπούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Και η συμπεριφορά του ανθρώπου τι είναι, αν είναι σταθερή. Μέσω των εποχών. Δηλαδή, αν είναι ένας εγκληματίας, συνεχίζει να είναι εγκληματίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει αυτό. Οι ψυχολόγοι βγάζουν λεφτά με το να αλλάζουν τη συμπεριφορά. Ναι. Αλλά είναι το περιβάλλον πλέον. Δηλαδή, μπορείς να γίνεις περιβάλλον, δεν είμαστε εχμάλωτοι του χθες, αλλά χρειαζόμαστε κάποιους ρυθμούς. Δεν αποκλείεται το μυαλό το ίδιο δηλαδή. Όχι μόνο ρυθμούς, το εξωθεν και το μυαλό το ίδιο. Οι νευρώνες, οι ορισμένοι. Δουλεύουν και κατόπιν δεν δουλεύουν. Δηλαδή, να συμβεί αλλάξει κάτι δηλαδή στον εγκέφαλο και ξαφνικά να αλλάξει αλλά η συμπεριφορά σου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πως εμείς αποφασίζουμε και επηρεάζουμε τον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλος μας κάνει να λέμε αυτά που λέμε, αυτά που κάνουμε. Και αυτό το βρίσκουν επίσης οι νευροεπιστήμονες, ότι όταν σε έχουν στο μαγνητικό, με κύματα το ελέγχουν αυτό και βλέπουν πότε κάνεις την απόφαση. Mm-hmm. Τη στιγμή που εσύ λες ότι τώρα θα κάνω την απόφαση, γιατί σου δείχνουν έχεις δύο επιλογές. Και αποφασίζει το ένα ή το άλλο. Και σε κάποιο σημείο λες τώρα αποφάσισε. Ο εγκέφαλος είχε ήδη αποφασίσει. Δηλαδή σε ενημερώνει ο εγκέφαλος ότι τώρα αποφάσισα. Αυτός αποφασίζει. Και θεωρητικός δεν μπορείς τουλάχιστον αυτός. Ναι, αυτός αποφασίζει. Σημαίνει βέβαια ότι παίρνει την απόφαση με βάση αυτό που είπατε, το γενετικό πρίκισμα, με βάση τις εμπειρίες. Με βάση το περιβάλλον. Ναι, βέβαια. Με βάση το περιβάλλον. Και τι γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες συγκρουόμεθα, έχουμε δηλαδή εσωτερικές συγκρούσεις. Δηλαδή ο εγκέφαλος δεν ξέρει τι να αποφασίσει. Ναι. Γιατί οι διάφορες εμπειρίες συγκρούνται μέσα εκεί και δεν μπορεί ενισάγει να είναι εμφύλιος πόλεμος μες στον εγκέφαλο. Καμιά φορά είτε συστηματικά ζητήματα ή άλλα ζητήματα που έχει δίλημα. Άρα έρχεται το περιβάλλον και εκείνη τη στιγμή κυριαρχεί στον εγκέφαλο. Και το περιβάλλον μου έχει δημιουργήσει τα μεν και τα δε καταστάσεις στον εγκέφαλο. Δεν έχει όνο. Και τους λάθος έρωτες δηλαδή. Ναι, μπορεί να έχει δηλαδή, αυτός ο έρωτος να έχει ορισμένα θετικά, ορισμένα αρνητικά. Περισχύουν τα θετικά σε μια στιγμή, άλλο τα αρνητικά. Δηλαδή και είσαι σε δίλημα. Αλλά το πιο βασικό θεωρητικό πράγμα που πρέπει να σκεφτεί κανείς και για να καταλήξει ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση είναι ότι η συμπεριφορά μας, όλες οι συμπεριφοράς, η ευφυΐα, η σχιζοφρένεια, η αγάπη, αν θα πάμε σινεμά ή θα μας αρέσει η ελληνική μουσική ή όχι. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα δύο και μόνο δύο παραγόντων επί των οποίων δεν έχουμε καμία ελευθερία. Το γενετικό πρίκισμα, ένα, και το δεύτερο, η επίδραση του περιβάλλοντος. Ναι, το περιβάλλον μπορούμε να το αλλάξουμε βέβαια. Ναι, το DNA δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, αλλά το περιβάλλον μπορούμε να το αλλάξουμε. Τη μητέρα μας δεν μπορεί να αλλάξουμε. Όχι, αλλά το περιβάλλον μετά μπορούμε. Το λεκάπνιζε η μητέρα μας δεν μπορεί να αλλάξουμε. Την κοινωνία στην οποία γεννηθήκαμε δεν μπορεί να αλλάξουμε. Εδώ πέρα είναι περισσότεροι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αν εμείς οι δύο γεννιόμαστε στο Ιράν, θα είμαστε μονομεθανοί. Μετέπειτα, τι σχολείο. Έχεις λίγα περιθώρια δηλαδή να αλλάξεις το περιβάλλον σου. Γιατί για να αλλάξεις το περιβάλλον σου. Πρέπει να έχεις ήδη, ο εγκέφαλος πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον και είναι ο ήδη αυτός που είναι φτιαγμένος έτσι, να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι εμείς αποφασίσουμε, στην πραγματικότητα έχει ήδη ρυφθεί ο κύβος από τον εγκέφαλο ότι αυτό θα κάνετε, αυτό θα γίνει και επειδή πολλά από τα αντικείμενα στο περιβάλλον είναι εξίσου είτε αγαπητά ή μισητά, λέμε ότι αποφασίζουμε εμείς, αλλά πάντα βέβαια εκείνος αποφασίζει, ξανά πρέπει να βασιστείτε στο ότι θα ευθύνει αυτοί οι παράγοντες. Τα γονίδια και το περιβάλλον δεν έχουμε ευθύνη σε αυτούς τους δύο και αυτή προσδιορίζει τη συμπεριφορά μας, τίποτε άλλο. Αν βρείτε κάτι άλλο, τότε θα πάρετε και το Nobel Prize. Τι άλλο θετικό έχουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, να αποδεχθούμε τελικά ότι δεν είναι ο άνθρωπος αυτός που αποφασίζει, αλλά ο εγκέφαλός του. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο άνθρωπος είναι ο εγκέφαλος και ο εγκέφαλος είναι ο άνθρωπος. Μπορούμε να συγχωρήσουμε τις αδικίες που συμβαίνουν εναντίον μας.
εάν αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση και το πρόσωπο κάνει αυτά που κάνει λόγω της αναπτύξεώς του, τα γονίδια που έλαβε από γονείς του και δεν. Και το περιβάλλον, μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Το περιβάλλον, την ανάπτυξή του, το περιβάλλον. Δεχόμαστε ότι δεν έχει καμία δύναμη ο άνθρωπος να παρέμβει, εντάξει, στο DNA, ούτε στο περιβάλλον, όπως είπατε νωρίτερα. Όχι. Αυτό βέβαια θα δημιουργούσε και κάποια νομικά προβλήματα. Δηλαδή, θα μπορούσε και δύσκολα να το πει σε κάποιον που έχασε έναν δικό του άνθρωπο επειδή κάποιος τον σκότωσε. Ναι. Τότε χάνει το μίσος. Όπως δεν μισεί ένα κροκόδιλο που σώφαγε το χέρι, συνάμαγε το κρέας που το έδινες, δεν πάει να τον εκδικηθείς, να τον σκοτώσεις, λες, αυτό έτσι έχει. Ναι. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι το ένστικτο εκεί που βγαίνει μπροστά. Ενώ στον άνθρωπο δεν θέλεις να βγαίνει το ένστικτο μπροστά. Αυτή είναι η διαφορά δηλαδή με τον κροκόδιλο. Εμείς δεν είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή, το ένστικτό μας είναι πιο ελαστικό. Και δεν... Θα πρέπει να είναι πιο ελαστικό. Ναι, γιατί έχουμε περισσότερους νευρώνες. Περισσότερη επεξεργασία συμβαίνει εκεί. Mm-hmm. Αλλά είναι κόσμος, ένα παράδειγμα δόθηκε από έναν νευροφιλόσοφο στις ΗΠΑ, τον Στίβεν Χάρις, ότι αν σκεφτείτε ένα από τα πιο προβληματικά πρόσωπα, ο Ούντε Χουσέιν, ο γιος του Χουσέιν, ο οποίος απήγαγε νύφες την ημέρα των γάμων τους και τους βίαζε και προσέτως ορισμένες σκότωνε. Τι πιο κακό μπορεί να κάνει κανείς. Αλλά λέει ο Στίβεν Χάρις, αν αυτό το παιδί δεν είχε το γεννητικό πλήκτισμα του Σαντάμ Χουσέιν ή αν κανένας το έπαιρνε όταν ήταν 5 ετών από την επιρροή του Σαντάμ Χουσέιν, πιθανώς να μην έβγαινε τέτοιος άνθρωπος που βγήκε. Δηλαδή είναι και θύμα και θήτης αυτός. Εάν παραδεχτούμε ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, τότε δεν θέλουμε εκδίκηση, τιμωρία. Είναι αναγκαία για δύο λόγους. Αν κάποιος σκοτώσει κάποιον, τότε αυτό το πρόσωπο μπορεί να σκοτώσει κι άλλους και πρέπει να πάει φυλακή για να μην σκοτώσει τους άλλους. Επίσης να γίνει ένα παράδειγμα ότι ο άλλος που σκέφτεται να σκοτώσει κάποιον, ότι θα πάθει το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Γίνεται περιβάλλον δηλαδή και μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Mm-hmm. Αλλά η έμφαση πρέπει να δοθεί στο περιβάλλον και αν μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες που δημιουργούν αυτούς τους ανθρώπους και δεν πάμε να κατηγορήσουμε και να θεωρήσουμε ένοχος. Αυτό τώρα έχει άπτεται κάποιος κάπως στο ζήτημα της θρησκείας, γιατί η θρησκεία θεωρεί αυτούς που αμαρτούν ότι πρέπει να γίνει εκδίκηση μετά, ότι θα πάνε στην κόλαση για επάπειρον. Εμένα δεν θα με βάλουν από αμέσως στην κόλαση, άσχετα να αμάρτησα ή όχι, γιατί δεν πιστεύω σε αυτούς. Δεν πιστεύετε στη θρησκεία. Δεν πιστεύουμε στη θρησκεία. Εν τούτης ο Ιησούς είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό είναι αντίθετο με αυτό που πρεσβεύει σήμερα η θρησκεία επί εκδίκηση σε πάπυρον, σε φλόγες της κόλασης. Λοιπόν, θα χάσουμε το μίσος νομίζω εάν σκεφτούμε ότι κανείς δεν έχει ευθύνη και όλοι είμαστε το αποτέλεσμα αυτό που λαβαίνουμε από τους γονείς μας και την επίδραση του περιβάλλοντος επάνω μας. Και μπορεί να αλλάξουμε το περιβάλλον, αν θέλουμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και το δικό μας το περιβάλλον, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοφό. Εξάλλου και ο Σοκράτης είχε πει ουδείς εκών κακός, ουδείς είναι με τη θέλησή του κακός. Άρα νομίζω ότι κρύβεται εκεί αυτό το μυστικό. Αλλά θα πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε το περιβάλλον, διότι όταν δέχεσαι ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, είναι σαν να λες ότι δεν μπορείς και εσύ ο ίδιος να αλλάξεις τη ζωή σου προς το καλύτερο. Μπορεί δηλαδή κάποιος να συνειδητοποιεί ότι έχει ένα κακό γενετικό πρίκισμα. Να πάμε τώρα στο παράδειγμα του γιου του Σαντάμ Χουσέιν, που πιστεύω ότι χρησιμοποιήθηκε και λίγο ως παράδειγμα από τους Αμερικανούς, ως αιμοσταγής δικτάτορ ο οποίος καταπίεζε, ας πούμε, το λαό του. Αν αυτός ο άνθρωπος είχε καταλάβει ότι ο πατέρας του ήταν αυτό και έκανε προσπάθεια, θα μπορούσε να είχε αλλάξει. Δηλαδή, αφαιρούμε εντελώς τη δυνατότητα να αλλάξουμε. Και αυτό δεν είναι σωστό. Όχι, γνώθεις αυτόν. Έτσι. Είναι πρέπει αυτό κάτι. Να το δηλαδή, προσπαθήσουμε να αυτό. Τις αδυναμίες μας, τις δυνάμεις μας. Και αυτό κάνουν και όταν πας και ένα φίλο και συμβουλεύει σε κάτι, ένας ιερέας, που κάνουν πολλοί ιερείς, κάνουν πολύ καλό έργο. Κοινωνικό έργο. Δηλαδή δεν αναφέρω όταν αναφέρω αρνητικά για θρησκεία νωρίτερα. Αναφέρω όχι, ήσασταν πολύ σαφείς σε σχέση με τη θρησκεία και εξάλλου είπατε και το επιχείρημα ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, έλεγε ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο και συμφωνεί με τη μοντέρνα σκέψη της νευροεπιστήμης. Αλλά αυτοί οι ερεθισμοί μπορεί να σε αλλάξουν. Δεν είναι αμετάβλητη η συμπεριφορά μας.
αλλάζουμε. Οι ψυχολόγοι αυτή τη δουλειά κάνουν, αλλάζουν κόσμο. Φέρνουν κόσμο που είναι σε διένεξη τώρα να αγαπηθούν ξανά. Τα καταφέρνουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, αλλάζει η συμπεριφορά, αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά καθώς ξέρουμε, η προσωπικότητα τίνει να είναι σταθερή κατά τη διάρκεια. Οι εγκληματίες συνεχίζουν να είναι εγκληματίες. Όχι πάντα. Γι' αυτό και προσπαθούν να τους διορθώσουν. Το πρόβλημα είναι ορισμένα από τα. Οι φυλακές που πάνε χειρότεροι βγαίνουν παρότι. Δεν είναι το περιβάλλον κατάλληλο για να καλυτερεύσουν. Αληθεύει αυτό που λέγεται συχνά, το ακούμε, ότι τελικά ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο το 10% του εγκεφάλου του. Ισχύει αυτό? Κυρία Φλέσσα, εγώ χρησιμοποιώ όλο τον εγκεφαλό μου όταν σας μιλάω, ιδιαίτερα εσάς. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ προσπαθώ να σας παρακολουθήσω, βέβαια. Είναι αυτή μια σοφιστία, νομίζω. Δεν ισχύει. Που πιθανώς να. Κοίταξε, δεν υπάρχει επιστημονικό δεδομένο που να την απορρίψει. Αλλά η υπόθεση που κάνω εγώ είναι ότι ο εγκέφαλος έχει εφεδρικές δυνάμεις για την περίπτωση που ορισμένοι νευρώνες πεθάνουν. Για να αναπληρωθούν στην ενδυγικότητά τους από άλλους νευρώνες. Το έχετε δει αυτό? Το έχω δει ως εξής. Προσπάθησα να καταστρέψω την οσμή, την ικανότητα να μυριστεί ο αρουραίος. Και κατέστρεψα το λοβό που έχει να κάνει με την οσμή, αλλά δεν τα κατάφερα να καταστρέψω όλο το λοβό αυτό. Κάπου 95% κάπου εκεί κατέστρεψα. Ο αρουραίος μύριζε μια χαρά μετέπειτα. Με το 5%? Με το 5%. Ή... Και με το 1% μπορεί. Ή αναπτύχθηκαν άλλοι νευρώνες? Όχι, δεν αναπτύχθηκαν. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Και με το 1%? Με το 1%. Δηλαδή, είναι να αναρωτιέσαι τι χρειάζεται το 95, αν μπορεί με το 5. Ναι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ένα ελάττωμα σε αυτό, αλλά μπορούσε να μυριστεί που είναι η τσοκολάτα που του αρέσει. Που ήταν, του αρέσει η τσοκολάτα, το λέω. Και, να, άλλο ένα κοινό σημείο του περισσότερου ανθρώπου, έτσι. Ναι, και είναι διάτρητα αντικείμενα που δεν φαινόταν τι ποιο είχε και έπρεπε να πάει στο ένα στο άλλο και αυτό πήγαινε με τη μυρουδιά. Με το ελάχιστο έκανε τη δουλειά. Ναι, γιατί είναι αρκετό να φέρει λίγο από την πληροφορία που υπάρχει έξωθεν. Το ίδιο με τον παρκισονισμό. Είναι ένα πυρήνα που υφίσταται χάσιμο νευρώνων. Και για να γίνει ο άνθρωπος παρκισονικός χρειάζεται να χάσει παραπάνω από 80% από τους νευρώνες πριν δείξει τα συμπτώματα της τρεμούλας, της ακινησίας και την δυσκολία να αρχίσει την κίνηση. Αυτό που συμβαίνει, ξέρουμε. Δεν ξέρει κανείς σποραδικός παρκισονισμός. Ξέρουν ότι μπορεί να δημιουργήσει παρκισονισμό στα πειραματόζωα και στους ανθρώπους, αν πάρεις ορισμένα φάρμακα που δεν πρέπει. Δηλαδή, αυτά τα προσπαθήσαν να φτιάξουν ηρωίνη από κάτι αμφεταμίνες και φτιάξανε ένα χημικό που λέγεται MPTP στην Αγγλική. Όταν το πήραν οι ίδιοι, νομίζοντας ότι θα πάρουν ηρωίνη, στην πραγματικότητα πήραν αυτό το χημικό που κατέστρεψε αμέσως και διαπάντα αυτούς τους νευρώνες και ήταν αμέσως και διαπάντα παρκισονικοί αυτοί οι άνθρωποι. Και τους μελέτησε ένας επιστήμονας και εμείς χρησιμοποίησαμε το ίδιο χημικό στους ποντικούς, οι οποίοι υφίστανται την ίδια αλλίωση, το ίδιο πρόβλημα και γίνονται επίσης προβληματικοί στην κίνησή τους. Και το ξέρουμε δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργηθεί παρκισονισμός έτσι. Επίσης, παρκισονισμός μπορεί να δημιουργηθεί από αυτούς που παίζουν box, τους boxer. Και εξαιτίας των χτυπημάτων που δέχονται στο κεφάλι. Ναι, ο Μοχάμεντ Αλί έχει είδος παρκισονισμού. Δηλαδή, ξέρουμε ορισμένες αιτίες, οι επιστήμονες ξέρουν, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Δηλαδή, για τους 99% του παρκισονισμού δεν ξέρουν. Ναι. Κύριε Παξινέ, να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που είναι οι άνοιες, το Αλτσχάιμερ και γενικά οι άνοιες. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, εάν υπάρχει μέσα στην οικογένεια ένα ιστορικό. Δηλαδή έχεις ένα μεβαρημένο ιστορικό, υπάρχουν κάποιοι συγγενείς σου. Πώς μπορείς να το αποφύγεις αυτό μεγαλώνοντας, δηλαδή πώς μπορείς να αποφύγεις να εκφυλιστεί ο εγκέφαλος, τι πρέπει να κάνεις? Καταρχήν, για να μην ανησυχεί όλος ο κόσμος ότι είχε τη γιαγιά του, που 90 χρονών και πάνω έπαθε άνοια, να ξέρουμε ότι από το 85 και πάνω, 50%, ένα στους δύο, έχουν άνοια. Εντάξει, από το 85 και πάνω. Δηλαδή, μην ανησυχούμε αν ένας πρόγονος είχε άνοια στο τέλος της ζωής του. Αυτό είναι το σύνηθες. Εκφυλίζεται ο εγκέφαλος μεγαλώνοντας. Όπως και τα άλλα όργανα του σώματος υφίστανται αλλοιώσεις προς το χειρότερο,
έτσι και ο εγκέφαλος. Το Alzheimer έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις άλλες άνοιες. Ναι, έχει... Πώς αναγνωρίζουμε δηλαδή την Alzheimer. Θετικά μετά θάνατον, το αναγνωρίζεις κάλλιστα, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά που έχει κάτι πλάκες σε πολλά μέρη του εγκεφάλου, χιλιάδες, και, που είναι νευρώνες που είχαν πεθάνει εκεί. Και επίσης... Πλάκες εννοείται έχει βγει κάποια ουσία και έχει σκεπάσει αυτούς τους νευρώνες. Είναι σαν και να είναι κάτι πεθαμένο που πηγαίνει ένα amyloid, που τον λένε, αμυλοειδέας που πάει εκεί και μπορεί να το χρωματίσει, να δημιουργήσει μια χρώση. Επίσης, οι άξονες από τις νευρώνες έχουν μικρά σωληνάκια μέσα, τα οποία υφίστονται αλλοιώσεις και δεν λειτουργεί καλά ο νευρώνας. Αυτά τα δύο είναι που ελέγχεις και τότε ξέρεις ότι ήταν Αλτσχάιμερ. Αλλά εν ζωή μπορεί να απορρίψεις ορισμένες άλλες από τις άνοιες και να απομείνεις μετά ότι μάλλον αυτό θα είναι και να κάνεις τη διάγνωση ότι είναι Αλτσχάιμερ. Ένα από αυτά που μπορεί να δεις το Αλτσχάιμερ είναι ότι εάν ελέγξεις τον εγκέφαλο, η κοιλιακή, δηλαδή τα σπήλαια που έχει μέσα ο εγκέφαλος, που έχουν υγρό μέσα, είναι μεγαλύτερα σε αυτούς που έχουν την άνοια παρά σε αυτούς που δεν έχουν την άνοια. Και αυτό μπορεί να το δεις ιδιαίτερα αν έχεις μονοζωγωτικά διδύματα που έχουν ακριβώς τον ίδιο εγκέφαλο και είναι εύκολο να ξυγκρίνεις και να πεις «Α, ναι, τούτο εδώ έχει μεγαλύτερα τα σπήλαια αυτά, τους κοιλιακούς». Δηλαδή συρρυκνώνει το εγκέφαλος. Συρρυκνώνει το εγκέφαλος και κατά συνέπεια αυξάνονται αυτά τα σπήλαια τα οποία έχουν υγρό μέσα που δημιουργεί ο εγκέφαλος. Σε όσον αφορά την ερώτηση που κάματε, το πώς θα μπορέσουν να προστατευθούν, καταρχήν δεν είναι ανάγκη να ανησυχούν, εκτός για οικογενειακή δηλαδή προδιάθεση, εκτός εάν έχουν νωρίς οι γονείς τους, που είναι μια κατηγορία Alzheimer's, ελάχιστοι την έχουν αυτοί, αλλά είναι οικογενειακοί. Έρχονται από τα 50, τόσο... 60, ναι, είναι πολύ νωρίς τότε, καταλάβατε. Βέβαια. Του Alzheimer, του ίδιου ασθενής, ήταν νομίζω στα 40 της γυναίκα αυτή, αλλά μπορεί να είναι ακόμα και νωρίτερα, μπορεί να δημιουργηθεί. Όσον αφορά τι μπορεί να κάνουν να προστατεύσουν, είναι καλό για όλους εμάς, γιατί ξανά, ένα στους δυο μας, δηλαδή εσύ ή εγώ. Δεν το εύχομαι σε εσάς σε καμία περίπτωση. Έχετε χρησιμότερο εγκέφαλο, κύριε Παξινέ. Όχι, όχι. Εγώ σας εύχομαι να έχετε και μια άλλη ζωή, που είμαι βεβαίως σχεδόν ότι δεν πιστεύετε. Εγώ το εύχομαι πάντως να υπάρχει και να έχετε. Ελπίζω να μπορούμε να κάνουμε μια ομιλία όταν είμαστε και οι δύο στα ψηλά στον ουρανό, έτσι. Έχετε βάλει τον εαυτό σας στην κόλαση. Όχι, δεν το πιστεύω. Αποκλείεται με τόσο καλό που έχετε κάνει, παρότι δεν ήταν αυτός ο στόχος σας, να πάτε στην κόλαση. Λάθος έκανα και είχαμε καλό. Τι, δεν πειράζει, και από το λάθος καλό είναι το καλό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μην συμβεί ούτε σε εσάς ούτε σε εμένα. Παράγων, που έχει βρεθεί, που πράγματι πολλοί το θεωρούν σωστό, και είναι η εξάσκηση συσσωματική. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή δεν απορρίπτονται άλλες πιθανότητες και αυτό είναι θετικός. Τα σταυρόλεξα που λένε να διαβάζουμε, ναι, όλα, όλα αυτά καλά, όλα αυτά καλά, αλλά ένας παράγοντας που έχουμε βρει. Το κυκλοφορικό, έτσι, να γίνεται αιμάτωση του σώματος και του εγκεφάλου. Και του εγκεφάλου, μπράβο. Τώρα, ένα πράγμα που έχουν επίσης βρει, δεν είναι όσο σημαντικό όσο η εξάσκηση, ότι αν καπνίζεις τώρα έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα ότι θα έχεις Αλτσχάιμερς νωρίτερα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο εγκέφαλός μας συνδέεται με κάποιο τρόπο με το ανοσοποιητικό μας σύστημα? Μπορεί δηλαδή να δώσει κάποια εντολή να αποφευχθεί, αν μπορεί να γίνει αυτό, μία ασθένεια, ή μπορεί εξαιτίας του άγχους να δημιουργηθεί μία ασθένεια και να έχει συμμετοχή ο εγκέφαλος αυτό? Υπάρχουν ακόμα και περιοδικά που αναφέρονται στην ανοσολογία, δηλαδή πώς, και τον εγκέφαλο, πώς είναι επιδρά το ένα στο άλλο. Ακόμα και αντιστρόφως, δηλαδή από το ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμα και από τα έντερα μπορεί να δημιουργηθούν νευρομεταβιβαστές που να επηρεάσουν τον εγκέφαλο. Λέγεται δεύτερος εγκέφαλος το πεπτικό. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, αλλά έχω διαβάσει ότι ο δεύτερος εγκέφαλος είναι το πεπτικό. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστοιχία. Ισχύει αυτό? Εντερικό νευρικό σύστημα αναφέρεται. Και είναι κάπως αυτόνομο, αλλά όχι και εντελώς. Δηλαδή επηρεάζεται από το νοτιέ μυαλό, από τα νεύρα που πιένουν εκεί από τον νοτιέ μυαλό. Το είναι... Και από τον εγκέφαλο, ένα νεύρο, το βέγκος, το νεύρο. Πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε. Δηλαδή πάρα πολλές αρρώστιες από εκεί ξεκινάνε. Ο εγκέφαλος μπορεί να επηρεάσει το αμυντικό σύστημα. Δηλαδή το αμυντικό σύστημα είναι πεσμένο. Αυτά ισχυρίζονται. Δεν έχω δουλέψει εγώ σε αυτή την περιοχή. Πάντως υπάρχει αυτός ο άξονας από τον εγκέφαλο στο εντερικό και στο αμυντικό σύστημα.
και αντιστρόφως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι όγκοι γνωρίζετε για τη δημιουργία όγκων στον εγκέφαλο? Δηλαδή, ξέρουμε πώς, γιατί δημιουργούνται, ποια είναι η διαδικασία? Ναι. Δεν ξέρει κανείς. Πάντως, ξέρουμε ότι δεν είναι νευρώνες που πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, που γίνονται όγκοι. Το κύριο κύτταρο που αναπαράγεται στον εγκέφαλο είναι τα γλία, που είναι εξίσου πολυπληθή όσο οι νευρώνες. Αυτά πολλαπλασιάζονται και γίνεται λάθος, και αντί να προσθέτουν μία, δύο, τρεις φορές να γεννηθούν, διαιρούνται επάπειρον. Α, διαιρούνται τα γλία επάπειρον και έτσι δημιουργείται όγκος. Έτσι γίνεται όγκος. Δεν ξέρουμε όμως τι συμβαίνει και δεν γίνεται αυτό. Άλλο Νόμπελ. Όπως και άλλοι καρκίνοι στο σώμα, δηλαδή υποθέτει κανείς ότι περιβαλλοντολογικοί λόγοι, αλλά και απλώς και μόνο συνέβη. Η αλλίωση του κυττάρου. Πολλαπλασιασμός, είπατε, των γλίων, δηλαδή πολλαπλασιασμός κυττάρων είναι οι όγκοι, έτσι ναι, όπως το λέτε. Ναι, βέβαια, ναι. Ανεξέλεγκτοι πολλαπλασιασμοί. Ναι, ναι. Γίνεται αθάνατο. Σκοτώνεις έναν, δηλαδή. Και χάνεται και εκείνο μετέπειτα. Οι Έλληνες έχουν προσφέρει, όπως εσείς, πάρα πολλά στην ευρωεπιστήμη. Α, οι αρχαίοι, ναι. Πάρα πολλά και ορισμένοι. Μιλήσατε και είπατε, βέβαια, ναι, για κάποιους από τους αρχαίους μας. Θέλετε έτσι εις μνήμη να μας αναφέρετε ορισμένους πρωτεργάτες, ναι, οι οποίοι έδωσαν τα φώτα, ναι, στους επόμενους? Ναι, είναι μια από τις ευχαριστήσεις ζητήσεις αυτή, λέει, να μπορεί να αφαιρθείς και από κόσμο, από το χώρο. Ο Αλκμαίων, ο οποίος ήταν στις ελληνικές αποικίες της Μάνια Γκρέτσια, της Μεγάλης Ελλάδος, στο Κρότονα, Κροτόνε της σημερινής Ιταλίας, ήταν ο πρώτος που βρήκε το συσχετισμό μεταξύ εγκεφάλου και νου και συμπεριφοράς. Τεράστιο βήμα αυτό για την ανθρωπότητα. Γιατί να σκεφτείτε, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι απερίσκεπτα πέταγαν τον εγκέφαλο όταν προετοιμάζουν τους Φαραώ για τη μεταθάνατο ζωή και έστειλαν χιλιάδες ετών Φαραώ στη μεταθάνατο ζωή ανεγκέφαλους. Και πίστευαν και στη μετενσάρκωση, δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, χωρίς εγκέφαλο. Χωρίς εγκέφαλο. Η επόμενη στη ζωή. Ναι. Πιο πρόσφατα, ο Φωνικόνομο και Κοσκινάς, ελληνικής καταγωγής. Και Κοσκινάς επίσης ελληνικής καταγωγής. Τα λέω αυτά και τα επισημαίνω γιατί φοβούμαι ότι δεν τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό θέλω να μας μιλήσετε για αυτούς τους Έλληνες. Γνωρίζουμε άλλους Έλληνες, αλλά όχι αυτούς. Ένας από τους ήρωές μου, ο Φωνικόνομο και ο Κοσκινάς, που χαρτογράφησαν το φλοιό του ανθρώπου, τεράστια εργασία. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τους χάρτες τους δικούς τους για τον άνθρωπο να χαρτογραφήσουμε το Μαρμοσέντ, αυτό το μικρό πρωτεύοντα, το μπίθικο το μικρό. Και βέβαια φέραμε και καινούργια δεδομένα, γιατί εδώ και 100 χρόνια περίπου αυτοί έκαναν την εργασία τους. Αλλά ήταν οι καλύτεροι, δεν υπάρχει καλύτερος έκτοτε. Και εμείς προσπαθούμε τώρα να, βάσει του Μαρμοσέντ που δουλέψαμε, να φτιάξουμε το φλοιό του ανθρώπου, να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, να τα καταφέρουμε από τον Οικόνομο και τον Κοσκινά. Αλλά μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Δεν είμαι σίγουρη καθόλου. Εγώ ανησυχώ ότι μπορεί να μην τους φτάσουμε. Αν και έχουμε όλη την πανοπλία που υπάρχει σήμερα. Και έναν άλλον. Γιατί ανησυχείτε? Γιατί ήταν πολύ, πολύ καλοί αυτοί, πολύ έξυπνοι. Εστιάσανε και σε αυτό μόνο το φλοιό. Αλλά ο Φωνικόνομο βρήκε επίσης το λόγο του παρκινσονισμού, βρήκε την λιθαργική εγκεφαλική. Είχαμε ένα συμπόσιο στη μνήμη του και παρευρέθηκε η ανιψά του, που ήταν τριών χρονών όταν πέθανε και θυμόταν λίγο από αυτόν. Γιατί πήγαμε στο Τριέστε που διέπρεψε εκεί και στη Βιέννη, η οποία το έχουν και γραμματώσιμο και η Αυστριακή, μια προτομή. Του δόθηκε η έδρα της ψυχιατρικής και νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Mm-hmm. Αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα. Ο Κοσκινάς επέστρεψε στην Ελλάδα. Δεν νομίζω έλαβε κάποια αναγνώριση που... Είμαι βέβαια. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι και εμείς τους αγνοούμε οι περισσότεροι από εμάς σήμερα, δυστυχώς. Για να συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το ωραίο μνημόσυνο. Ναι. Λοιπόν, ο Κοτσιάς, George Constantine Κοτσιάς, ο οποίος βρήκε το ελντόπα για τον παρκινσονισμό, σημαντικό βήμα για να μπορέσεις να δώσεις 10 χρόνια ανάσα στους τρόπους που υποφέρουν από παρκινσονισμό, για να έχουν μια πιο ποιοτική ζωή. Και η νευροεπιστήμη εδώ στην Ελλάδα πάει καλά, έχω παρευρεθεί σε συνέδριά τους, έχουν
καλωσύναμε, με καλέσουν πολλές φορές. Υπάρχει και ένα βραβείο που έχει το όνομά σας. Ναι, είχαν την καλή διάθεση να το αναφέρουν έτσι. Δώσουν το όνομά σας στο βραβείο. Εσείς, κύριε Παξινέ, πώς περάσατε από την ψυχολογία, πώς έγινε αυτή η μετάβαση από την ψυχολογία στις νευροεπιστήμες? Έχετε κάνει εξαιρετικές σπουδές, τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για εσάς. Λοιπόν, πώς συνέβη? Ναι, συνέβη κάπως τυχαία. Είχα πάει στο Cambridge. Όχι τυχαία τώρα, ήσασταν προγραμματισμένος τυχαία. Με βάση αυτά δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, άρα ήσασταν καταδικασμένος να συμβεί. Ναι, σωστά. Ακόμα και το λεωφορείο, ένα αυτοκίνητο στη διάβαση πεζών εδώ στην Αθήνα, με σκοτώσει, γιατί δεν υπάρχει διάβαση πεζών εδώ πέρα. Είναι μονάχα για να σου βάλει μια παγίδα, για να νομίζει ότι θα μπορέσει να περάσει και δεν σταματάει κανείς. Λοιπόν, να με πατήσει ακόμα και τότε ελεύθερη βούληση δεν θα είχα. Λοιπόν, είχα πάει στο Cambridge και εκεί δουλεύοντας είχε ψυχολογικά ζητήματα και είδα μία χρώση του εγκεφάλου που χρησιμοποιούσαν, η οποία έδειξε το εγκέφαλο σε έναν κοινά. Ήταν ήδη ζωγραφισμένος από έναν νευροανατόμο. Και λέω, θα μπορέσω να το χρησιμοποιήσω αυτό, να κάνω ένα άθλο του εγκεφάλου του αρουραίο. Γιατί ο αρουραίος με ενδιαφέρει τότε, για τίποτα άλλο, γιατί με αρουραίος εργαζόμουν να δω πόσο ο εγκέφαλος επιδρά στη συμπεριφορά. Ο Άτλας έγινε αποδεκτός από την κοινωνία των επιστημόνων. Είπα να κάνω έναν Άτλαντα του ανθρώπου, αλλά πριν φτιάξω τον άνθρωπο, πρέπει να φτιάξω το πίθηκα. Και έτσι κάναμε διάφορους Άτλαντες. Και παραμείνατε εκεί. Παραμείναμε εκεί. Και σήμερα, στο σύνολό της, η επιστημονική κοινότητα χρησιμοποιεί τους δικούς σας τους Άτλαντες. Το 90% των επιστημόνων διεθνώς χρησιμοποιούν τους χάρτες ενός Έλληνα, του Γιώργου Παξινού. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σας έχουν εμπνεύσει στη ζωή σας και γιατί? Εσείς φύγατε 19 ετών από την Ιθάκη, ένας Οδυσσέας. Επιστρέφετε πάντως στην Ιθάκη. Ναι, και από τους ανθρώπους που με επηρέασαν, που θαύμασα, δηλαδή ο Θεοδωράκης. Ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Και ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα που έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, βεβαίως. Του άξιζε με το παραπάνω. Ναι, και έπαιξα ένα τραγούδι του, «Φεγγάρι Μαγεμόχανες», στην εισαγωγή μου, όταν μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω. Δεν είμαι σίγουρος όλοι οι ακαδημικοί ευχαριστήθηκαν να ακούσουν μπουζούκι. αλλά είναι της κλασικής μουσικής, γιατί της άκουσα κλασικής κάτι σχόλια, αλλά νομίζω ο κόσμος που ήρθε του άρεσε αυτό το τραγούδι. Ας εκφράζει τη ζωή μου, τη δικιά μου, τόσα χρόνια στα ξένα. Ήθελα, επειδή είπατε προηγουμένως, μου λείπει η πατρίδα, το υπενιχθήκατε, να μας πείτε τι σας λείπει στην Αυστραλία όπου ζείτε, από την Ελλάδα, από την Ιθάκη. Μου λείπουν οι ανθρώπινες σχέσεις που είναι πολύ πιο ζεστές εδώ. Μάλιστα. Θα το ακούσατε και άλλες φορές, αλλά στο λέω, το βρίσκω 50 χρόνια στο εξωτερικό τώρα. Αισθάνομαι ότι αυτό επαληθεύεται σε όλες τις χώρες που έχω βρεθεί. Θα βρεις κόσμο καλό παντού και θα βρεις κόσμο δύσκολο εδώ στην Ελλάδα. Αλλά οι πιθανότητες είναι ότι θα βρεις κόσμο πιο καλό, πιο εύκολα εδώ. Δηλαδή οι φιλίες που έχω εδώ είναι πολύ πιο πολλές από ότι στην Αυστραλία, που έχω 40 χρόνια στην Αυστραλία, αισθάνομαι τη ζεστασιά του Έλληνα, της Ελληνίδας, πολύ πιο πολύ παρά, αν και ξανά. Ζουν πάρα πολύ στην Αυστραλία, ζουν πάρα πολλοί Έλληνες καταρχάς, έχουν αλωτριωθεί. Και έχω σχέσεις. Έχουν αλλάξει σε σχέση με τους Έλληνες εδώ, τους Ελλαδίτες. Έχω σχέση με Έλληνες της Αυστραλίας, αλλά βέβαια κοιτάς και πιο έξω, όχι με την ελληνική παροικία, και είναι. Υπάρχει καλός κόσμος, όπως ο Charles Watson, ο οποίος είναι από τους καλύτερους μου φίλους. Επίσης, μου λείπει η γλώσσα και μου λέτε, μπορείς να μιλήσεις με Έλληνες εκεί. Μπορείς. Οι Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία ήταν Έλληνες από την παραμελημένη επαρχία, χωρίς πολυμόρφωση, δημοτικό και αν, χωρίς οικονομική ανεξαρτησία, χωρίς τη γλώσσα. Πήγαν εκεί, εργαστήκαν σκληρά, καταφέραν να γίνουν οικονομικώς ανεξάρτητοι. Χάσανε ορισμένες στροφές στην κατάσταση, δηλαδή την κουλτούρα και αυτά. Τα παιδιά τους σήμερα πάνε καλύτερα, αλλά βέβαια τα παιδιά τείνουν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον εκεί. Παγκοσμιοποίηση, ναι, στο περιβάλλον της Αυστραλίας. Όπως παραδείγματος χάρη τα παιδιά που έρχονται από την Αλβανία εδώ, που γεννιόνται εδώ, γεννιόνται Έλληνες. Αυτά μου λείπουν, μου είπατε. Θέλω να σου πω και τι βρίσκω που δεν μ' αρέσουν. Ναι, αυτά που βρίσκω που λέω, αχ, γιατί να μην αλλάζουν, δηλαδή. Είναι ότι βρίσκω την Ελλάδα στο σημείο που ήταν η Αυστραλία το 1960 με το κάπνισμα. Δηλαδή που δεν βλέπει ο κόσμος ότι 5 δισεκατομμύρια ευρώ να καίνε στο τσιγάρο, αλλά
ετησίως. Άλλα πιθανώς 20 δισεκατομμύρια ευρώ από ασθένειες που δεν πάνε στην εργασία. Δεν το βλέπουν ότι αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Γιατί ξανά, δεν είναι ελεύθερος ο Έλληνας να αποφασίσει αν θα καπνίσει ή όχι. Είναι αν το κράτος δώσει τους ερεθισμούς για να οι ψυχολόγοι ξέρουν πώς να αλλάξουν τη συμπεριφορά. Δώσε ένα κονδύλι στους ψυχολόγους για να μην ευνοείται βέβαια το κάμνισμα με το φτηνό πακέτο. Στην Αυστραλία το αντίστοιχο πακέτο είναι 13 ευρώ. Μάλιστα. Και δεν πληρώνει όλα τα έξοδα που δημιουργεί. Τις φωτιές στα σπίτια, τις φωτιές στα δάση, τα αποτσίγαρα μες στον δρόμο. Το άλλο που βλέπω και αισθάνομαι τέτοιο πόνο, που βλέπω παιδιά, ένας πατέρας αν έχει το ένα παιδί μπροστά, ένα πίσω, σε ένα μοτοσακό, κανένας με κράνος. Ο εγκέφαλος όταν υποστήζει μία, δεν γεννιόνται καινούργιοι νευρώνες. Δηλαδή παθαίνει ζημία και οι περισσότερες ζημίες από ατυχήματα ή μάλλον συγκρούσεις όπως πρέπει να λέμε είναι εγκεφαλικά που δημιουργούν αναπηρίες. Λοιπόν η Ελλάδα έχετε πρέπει δίκιο να μεριμνήσει γι' αυτό. Βλέπω... Και ας μεριμνήσουμε και εμείς κύριε Παξινέ, δεν είναι μόνο η Ελλάδα εδώ που τα λέμε, δεν πρέπει να έχεις και λίγο μυαλό, να μην έχεις του κόκορα το μυαλό, να μην είσαι κοκορόμυαλος, να χρησιμοποιήσω την κοινοτοπία αυτό το κλισέ και να μην φοράς το κράνος ή να βάλεις το παιδί σου να κάθεται μπροστά. Όχι, δεν θα πρέπει να έρθει το κράτος να στο πει αυτό. Γιατί ο Έλληνας Αυστραλίας δεν καπνίζει τόσο ή δεν χρησιμοποιεί πάντα το κράτος. Γιατί φυσικά και υπάρχει ασφαλείας, το κράτος. Γιατί υπάρχει η αστυνόμευση και θα γίνει η δουλειά. Δηλαδή δεν είναι εγώ, δεν είμαστε εμείς. Μην βάλετε την ευθύνη στο πρόσωπο. Ναι, η ευθύνη ανήκει στο περιβάλλον. Κυρίως την ευθύνη στο πρόσωπο που είναι και το περιβάλλον μέσα. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις μια λογική. Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό. Γιατί εμείς, ας πούμε, δεν το κάνουμε αυτό. Ναι, σωστά. Οι ερεθισμοί που είχαμε εμείς ήταν διαφορετικοί. Μπορείς αυτό να, θέλω να πω. Γιατί εσείς δεν βάζετε το παιδί σας, την κόρη σας μπροστά. Ναι. Επειδή, γιατί δεν το κάνετε ούτε στην Ιθάκη αυτό, που δεν θα σας δώσουν η κλίση. Εγώ χρησιμοποιώ κράνος, θα πάρουμε το ποδήλατό μου στην Ιθάκη. Αυτό θέλω να σας πω. Άρα δεν είναι μόνο το κράτος. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί τα καταφέρνουν, γιατί προοδεύουν, γιατί ξεχωρίζουν ή δεν ξεχωρίζουν. Γιατί λειτουργούν καλύτερα, γιατί βλέπουμε να υπάρχει αυτή η έκρηξη στις επιστήμες και να είναι πολλές φορές Έλληνες. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλοι φυσικά επιστήμονες από άλλα κράτη, αλλά όλοι όσοι λειτουργούν στο εξωτερικό λένε ότι τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Πολλές φορές η Ελλάδα έχασε το δυναμικό της, δηλαδή φύγανε από εδώ και πήγανε αλλού. Αυτοί που είχαν ήδη την ικανότητα και γίνηκαν δεχτοί από ερευνητικά κέντρα σημαντικά. Και θα το περίμενε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και τον έχασε. Βέβαια. Ειδικά τώρα είναι το χειρότερο. Φεύγει ο καλύτερος κόσμος. Το περιβάλλον ευλογεί και ιδιαίτερα αν βλέπεις πολλούς επιφανείς Έλληνες, είναι αυτοί που φύγανε, που εδώ δημιουργηθήκανε, εδώ μάθανε και τους αρπάξανε από εκεί και χάσαμε εμείς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η γνώμη σας για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που δεν είναι μόνο οικονομική κρίση βέβαια, όσο την έχετε παρακολουθήσει. Ποια είναι η γνώμη δική σας και τι πιστεύω στην Αυστραλία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν βλέπω πάντα αρνητική την οικονομική κρίση, εάν μπορούσε να διαχειριστεί καλά. Δηλαδή υπάρχουν και ορισμένα θετικά μέσα αυτή την πτώχευση που έχει υποστεί η Ελλάδα. Εάν όμως γινόταν ορισμένα πράγματα. Ποια είναι τα θετικά. Θα έβλεπα εγώ ότι τώρα που πολλοί κόσμοι οι φτωχοί δεν έχουν λεφτά για να πάρουν αυτοκίνητο, τώρα υφίστανται την ταλαιπωρία από αυτού που έχει το αυτοκίνητο, δεν μπορούν να περπατήσουν να πάνε στη δουλειά τους. Τώρα που γίνει ευκαιρία που δεν είναι τόσα πολλά αυτοκίνητα, που επιστρέψει κάπως, γίνονται πεζοδρόμοι στους δρόμους, γινόταν πιο ακριβή η βενζίνη. Γίνεται πολύ, πολύ πιο ακριβή πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ενισχύουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν το Λονδίνο μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό σου σήμερα και να περπατήσεις, γιατί όχι η Αθήνα, που έχει και πιο φτωχό κόσμο. Σε κάποιες περιοχές μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Στην Αθήνα, σε κάποιες άλλες όχι, έχει ίσως περισσότερες ανηφόρες, αλλά μπορείς να το κάνεις. Ένας στους 200 πιθανώς δεν είναι ποδηλάτες από αυτούς που περνάνε. Οι 199 είναι αυτοκινητιστές. Μην αναφερόμαστε σε ένα ελάχιστο πράγμα. Άρα λέτε ότι η κρίση θα μπορούσε να λειτουργήσει σε κάποια πράγματα, όπως είναι πράγμα, ας πούμε, το κυκλοφοριακό, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επειδή ακρίβει η βενζίνη και ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να αγοράζει αυτοκίνητα. Εγώ φοβάμαι ότι δεν έχει χρήματα πολλοίς κόσμος να αγοράζει και φαγητό ή δεν έχει δουλειά. Οπότε το θέμα του αυτοκινήτου είναι λίγο το παντεσπάνι σαν του Ανέτας, ας πούμε. Ναι, αλλά τουλάχιστον να μην ταλαιπωρείται ακόμη παραπάνω. Και το ζήτημα της φτώχειας της Ελλάδος, εάν ήταν κάπως
να πέφτανε και αυτοί που είχαν τα λεφτά, οι οποίοι διαφθήνονται περισσότερο, τουλάχιστον πολλοί από αυτούς. Πώς να πέσουν αυτοί? Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι βλέπω ότι υφίστανται το πρόβλημα περισσότερο η μεσαία τάξη και οι φτωχοί. Και όχι αυτοί που λυθήκαν από το σύστημα. Αυτοί μάλλον θα αγοράζουν τα σπίτια των φτωχών, θα ανακοστούν οι φτωχοί να τα πουλήσουν. Και θα υποφεληθούν από την κρίση περισσότερο οι πλούσιοι παρά οι φτωχοί. Θα υποφεληθούν και όχι να ζημιωθούν. Δηλαδή. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε κρίσεις. Τώρα, όσον αφορά η πολιτική, ήρθα μια φορά να ψηφίσω από το εξωτερικό. Για ένα και μόνο λόγο, να ψηφίσω εναντίον του ΠΑΣΟΚ και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτοί φέρανε τη Μάλιστα. χώρα στα γόνατα. Τα δύο κόμματα εξουσίας. Τα κόμματα εξουσίας. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, στην Αυστραλία, τι πιστεύουν οι Έλληνες που μένουν εκεί για την κρίση? Έρχονται και αυτοί να ψηφίσουν εναντίον των δύο κομμάτων εξουσίας? Πιστεύουν ότι φταίνε οι Έλληνες που βάζουν τα παιδιά τους επάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος? Οι Έλληνες που εκμεταλλεύτηκαν, ας πούμε, τα κοινοτικά κονδύλια που είναι τεμπέλιδες? Τι πιστεύουν οι Έλληνες της Αυστραλίας και τι εικόνα έχουν οι Αυστραλοί για μας? Το μόνο εικόνα που έχω να λάβει εγώ από τους Έλληνες της Αυστραλίας είναι αυτοί που έρχονται εδώ να κάνουν διακοπές και αφομοιώνονται προς τα κάτω. Και ούτε κράνος βάλουνε και ούτε ζώνη ασφαλείας. Τους διαφθείρουμε δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, επιστρέφουν στην Αυστραλία και έρχονται με τα ελαττώματα της Ελλάδας. Όσον αφορά τις Έλληνες της Αυστραλίας, δεν μπορώ να δω καμιά φορά στις εφημερίδες, τις ελληνικές εκεί, που αναφέρονται, που είναι αγανακτισμένοι κι αυτοί, για το ότι οι πολιτικοί σφαιριστηριστήκαν την εξουσία, δεν ετηρήσανε τους νόμους, γιατί έχει πολλούς από τους νόμους της Ελλάδος που είναι σωστοί, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το σύνηθες πρόβλημα. Γράφετε ένα βιβλίο τώρα, εκτός από τα 47 επιστημονικά βιβλία που έχετε γράψει, το οποίο είναι νουβέλα, είναι διήγημα, είναι μυθιστόρημα. Πώς το αποφασίσατε αυτό, η υπόθεσή του? Η υπόθεση ήταν, έχει ένα θρησκευτικό περιεχόμενο, αλλά με διαφορετική πλευρά, ότι η ερώτηση που τίθεται στο αυτό, μυθιστόρημα αυτό, είναι τι θα έλεγε κάποιος με το γεννητικό πρίκισμα του Ιησού εάν ερχόταν σήμερα και έβλεπε πού καταλήγει το περιβάλλον. Και στο μυθιστόρημα, μία γενετικός που ασχολείται με τη γενετική επιστήμων συμβαίνει να βρει κάτι οστά και ένα καλό συντηρημένο εγκέφαλο, περιχευμένο, που υποθέτει, σύμφωνα με τα άλλα στοιχεία εκεί, ότι είναι του Ιησού, αποφασίζει να πάρει ένα κύτταρο, να πάρει το γενετικό υλικό από το κύτταρο του εγκεφάλου, να χρησιμοποιήσει ένα από τα οάρια τα δικά της, και μετέπειτα, όταν έγινε το έμβριο και προσπάθησε να αποσπάσει ορισμένους νευρώνες, να τους ελέγξει για ζητήματα ασθενειών, αν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον παλιό, από το αρχαίο πρόσωπο, έκαμε λάθος και το έκοψε στη μέση. Και το έμβριο σε αυτήν την ηλικία όμως μεταπλασιάζονται και τα δύο. Και έτσι και είχε δύο έμβρια. Μάλιστα. Το ένα το κυοφόρησε, το γέννησε, το ονόμασε Κρίστοφερ. Το άλλο, λόγω δικιά της προβλήματα, δεν μπορούσε να το κυοφορήσει και το έδωσε σε μια θετή, πώς το λέμε, μητέρα. Mm-hmm. Που, παρένθετη μητέρα. Λέμε, και στην Αργεντινή, αλλά αυτή έφυγε με το μικρό και δεν το επέστρεψε. Οι δύο μεγαλώσανε σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά με ακριβώς το ίδιο γεννητικό πρίκισμα. Και συναντηθήκανε σε μη ευχάριστες καταστάσεις, ο ένας προστατεύοντας ένα μέρος του δασού του Αμαζονίου, ο άλλος θέλοντας να κατασκευάσει ένα υδροηλεκτρικό φράγμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Μάλιστα. Ακούγεται συναρπαστικό, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπάρχει στη φύση κάποια μορφή αθανασίας? Δεν υπάρχει ένδειξη. Δηλαδή, η ευθύνη είναι σε αυτό που ισχυρίζεται ότι κάτι υπάρχει να μου το δείξει. Όλα γεννιούνται και πεθαίνουν. Όλα γεννιούνται και πεθαίνουν. Και μας είπατε βέβαια για τη θρησκεία, αλλά θέλω τώρα στο τέλος να σας ρωτήσω πώς στοχάζεστε για το Θεό και για το θάνατο, για το τέλος δηλαδή, της ύπαρξης, ναι, αφού όλα πεθαίνουν. Να επικαλεστώ τον Μάρκ Τουέιν, ο οποίος είπε, ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί αφότου πεθάνω. Είναι ακριβώς τι συνέβαινε πριν γεννηθώ. Ναι, αυτό το έχει πει ο Επίκουρος.
Α, τον πήρα από Δάφνη. Ναι, είναι βέβαιο. Μπράβο, μπράβο. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Αλλά εάν πες ότι έχω λάθος και πάω εκεί και τον ευρίσκω, το Θεό, θα του πω, τι περιμένατε, ότι να σας πω ότι πιθανώς να υπάρχει Θεός και καλύτερα να τον λατρεύω για, ξέρετε, μήπως και είναι αυτό πιο έντιμο, ή να πεις ότι δεν βλέπω ότι υπάρχει ένδειξη Θεού. Εάν πράγματι βρεθώ ενώπιον του Θεού, ξαφνικά εκεί που δεν το βρίσκω, αλλά... Πει, αγαπητέ Γιώργο, ναι, γιατί... έχεις τόσα πολλά προσφέρει, τόσα πολλά έχεις κάνει, μπράβο, πολύ χαίρομαι που ήρθες στον Παράδεισο. Σίγουρα τη θρησκεία θα μου πει ότι, α, εσύ δεν με πίστευες. Εγώ θα σε τιμωρήσω τώρα. Τώρα θα πας στην κόλαση για πάντα. Του πω, Θεέ μου, θα προτιμούσες να έλεγα εγώ ότι ξέρω ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά για να τον κολακέψω, μήπως και υπάρχει, αυτό είναι το πιο έντιμο. Είναι το πιο έντιμο να πεις ότι δεν βρίσκω καμία ένδειξη ότι υπάρχει Θεός. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε αντικειμενικοί, περισσότερο κακό γίνεται στο όνομα του Θεού παρά του διαβόλου. Σήμερα πολλοί πόλεμοι είναι μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικές θρησκείες, πολλοί στον ίδιο Θεό, που είναι Shiites and Sunnis, που πιστεύουν στον ίδιο Θεό και ίδιο προφήτη και όλα αυτά. Εντάξει, αυτές είναι θρησκευτικές διαμάχες, δεν έχουν σχέση με τον ναι, Θεό. Εν τούτης, δεν βοηθάει ο Θεός. Αν ήταν Θεός εκεί απάνω και ήταν είτε ο Μοχάμεντ ή αυτός που είπε ο Μοχάμεντ ή κάποιος άλλος, ο Ιησούς, δεν θα ανάφερε ονόματό τους να γίνουν όλα αυτά τα κακουργήματα που είναι χειρότερα από ό,τι γίνονται ονόματι του δαιμόνου. Ναι. Δίκιο έχετε. Πάντως, αν τον συναντήσουμε στον Παράδεισο, θα παραδεχθούμε ότι κάναμε λάθος, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για αυτή τη συνέντευξη και την γνωριμία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.